Καλησπέρα στο ακροατήριο του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή μας ανέχεστε εδώ ραδιοφωνικά για ένα δίωρο. Ζάχος Ντρούλιν και Τάσος Τρέγιας. Ο Τάσος από σήμερα διεύει όμως. Την επόμενη εβδομάδα θα τον έχουμε κοντά μας και θα είναι κοντά σας φυσικά, όπως καταλάβατε. Και την περίοδο τους, που θα έχει άδεια ο Τάσος και τον Αύγουστο, γιατί θα πάρει και τον Αύγουστο ο άνθρωπος, εντάξει, μια εβδομαδούλα, 7-8 μέρες. Θα έχουμε εδώ πέρα καλεσμένους και φυσικά και από όλες τις ομάδες, και από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά ο καλύτερος και η καλύτερη πρώτη αλλαγή εδώ της εκπομπής δεν είναι άλλος, για να το μάντεψαν σωστά. Ναι, σωστά μαντέψατε. Είναι ο Στέλιος Παπαντονίου σήμερα. Έτσι, αύριο είναι τα παιχνίδια. Εγώ θα είμαι εδώ από τις 7 μέχρι τις 9 και κάτι. Μετά θα αναλάβει το team του ΠΑΟΚ ο Νίκος Μοσχοβίτς, θεωρώ, για το match του ΠΑΟΚ. Πέμπτη θα έχουμε έναν αριανό καλεσμένο και Παρασκευή θα είναι πάλι ο Στέλιος. Πρώτα Θεός βέβαια. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, σε βλέπω πολύ έτσι. Λε, σήμερα. Τι έπαθες? Δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα. Μπήκες... ουσιαστικά κάναμε ένα μαραθώνιο, στην κυριολεξία κάναμε μαραθώνιο για να φτάσουμε στο Ραδιο Μέγαρο. Μπήκες... ήμουν σίγουρος, δεν χρειάζεται να μου το πεις, ότι μπήκες σε λεωφορείο. Φαινόταν μόνο από το πρόσωπό σου και από το. Εκτός από τον ήλιο. Και τρέξιμο. Και τρέξιμο και υδρό και φαινόταν, ας πούμε. Πού το τέτοιο, πού είναι, τώρα καλά που μου το είπες. Η μασκούλα πού είναι. Τσεπουλά. Κολοτσέπι. Κολοτσέπι. Και εγώ το κάνω αυτό. Με το τσέπι για να. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Όχι, πάταμε να σε πατώ. Σε σακουλάκι με χαρτοπέτσετα και. Έτσι. Πάταμε να σε πατώ το λεωφορείο. Εντάξει. Ναι. Όχι τόσο. Εγώ μπήκα το μεσημεράκι κατά τις 3 και ήταν πάταμε να σε πατώ. 2,5 ώρα. Είναι ωραία. Είναι άσχημη ώρα. Του σχολάνε και όλα τα δουλειές πηγαίνουν. Όχι, από Χαριλάο προς εδώ είχα πάει σε μία γιατρό. Από Χαριλάο προς εδώ, προς Όπισθεν, ήταν. Γιατί εγώ μένω ξηροκρανή, έτσι. Ήταν πάταμε να σε πατώ μέσα. Λοιπόν, αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο ότι ξεκίνησε η εκπομπή. Να πω ότι τον αθλητικό Λίμπερο 107,4 τον ακούτε στη Χαλκιδική, μια που είναι καλοκαίρι. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έτσι να βάζουμε και φίλους που δεν ξέρουν ή προφανώς έχουν την απορία, γιατί συχνά πυκνά μας στέλνουν κιόλας και μηνύματα. Ότι ακουγόμαστε στη Χαλκιδική φυσικά 107,4 στους μεγάκυκλους που είμαστε έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεύτερο, τρίτο πόδι, Στριμωνικό Κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσο, υπάρχει η κάλυψη από το Space 92,2 και φυσικά Δράμα έχουμε κάλυψη μέσω Radio Sound 93,8. Με Diana Ross και Upside Down ξεκινήσαμε. Σου αρέσει αυτό? Ναι, μου άρεσε. Ο μπαμπάς και η μαμά το χόρευαν σίγουρα, δεν να ξέρεις. Δεν το ήξερα ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Diana Ross δεν ήξερα ότι είναι αυτή. Diana Ross. Την έχεις ακουστά. Την έχω ακουστά. Αλλά το τραγούδι δεν ήξερα τώρα ποιος τραγουδάει, πώς λέγεται το τραγούδι και τα λοιπά. Η Diana Ross είχε τον ίδιο μάνατζερ. Με τον Νίκο Γκάλι, όταν ήρθε ο Νίκος Γκάλι στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω, άλλη πληροφορία. Νομίζω ήταν η Νταϊάννα Ρος, γιατί υπάρχει συνέντευξη του συγχωρεμένου, του κύριου, όταν είναι συγχωρεμένος δεν λες κύριο, λάθος, του Τσιλιγκαρίδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έφερε τον Νίκο Γκάλι στην Ελλάδα, που το λέει αυτός ότι, όχι μάνατζερ, ο δικηγόρος, λάθος, πάρ' τον μάνατζερ πίσω, κόπτο. Λοιπόν, τότε υπήρχαν δικηγόροι, δεν υπήρχαν μάνατζερ, λοιπόν, και για να κάνει τη δουλειά έδωσε λέει και κάτι παραπάνω από τα 5.000 δολάρια που χρειάζονταν. 5.000 δολάρια έπαιρνε, ήταν το. Του τέτοιον είπε, λέει, αν δεις τη συνέντευξη του Τσιλιγκαρίδη, λέει ότι μόλις λέει τον είπε ότι θα. Και φυσικά και η δικιά σου η προμήθεια, ας πούμε, άλλαξε. Άλλαξε, χαμογέλασε. Προφανώς. Άλλαξε αμέσως, δέλειο, ναι. Και λέει ότι ήταν της Diana Ross ο δικηγόρος, παύλα μάνατζερ, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, είδες γυράς κουαΐδι δασκόμενος, μπορείς να το πεις αυτό. Εντάξει, γυράς και νέο παιδί είσαι. Πάμε λίγο. Άρα μην το λες. Έχουμε γκριζάρι. Άμα δεις εδώ κρότα. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Και είσαι... έχω γκριζάρι. Αυτό είναι γοητεία. Τα γκριζά. Εκεί, αυτή εκεί. Είναι, αυτή είναι η δικαιολογία που λέμε. Όχι. Εκεί. Καλά, εντάξει, πέντε τέτοιες έχεις. Ναι, πέντε. Άμα το δεις από κοντά δεν είναι παραπάνω από πέντε. Και όμως αυτό. Τόσο, είσαι 27, είπαμε έτσι. 26-27. Ναι. 27 κλεισμένα. 27 κλεισμένα. Περίεργο, εντάξει. Όχι, πήραμε από τον μπαμπά που είχε ξεκίνησε να γκριζάρει πολύ πιο νωρίς. Ο μπαμπάς τώρα μας ακούει. Μας ακούει. Λογικά θα ακούει. Δουλεύει στο ταξί. Όχι, είναι στο σπίτι, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο μπαμπάς, άλλη ερώτηση. Είμαι περίεργος. Έχει ροξάκι, έχει πεσμένα μαλλιά, τίποτα, όχι. Έχει κλασικό ροξάκι και αυτός και ο αδερφός του. Οπότε. Δεν θέλω να σε.
Δεν πάω θέλω. Πάω για ροξάκι. Γιατί άμα πάρω την πλευρά την άλλη. Της μαμάς είναι όλοι τέτοιοι. Όχι, εκεί πέρα έχουμε αεροδρόμια. Είναι... Ναι. Άστο. Άρα δεν το γλιτώνεις. Εγώ πήρα από τη μάνα μου το σόι. Ναι. Ο πατέρας μου που είναι τώρα στα 83 είναι το μαλλί του και μάλιστα μέχρι τα 70, σχεδόν μέχρι τα 70 δεν είχε μαύρη τρίχα. Δεν είχε ούτε μία μαύρη τρίχα, αλλά τα πρόσχε πολύ το μαλλί σαν νέος. Πολύ μπριγιαντίνι, λαδάκι, κάθε μέρα είχε ένα μικρό μπουκαλάκι, έβαζε λάδι. Λάδι. Στο μαλλί. Λοιπόν, αλλά πήραμε από το σόι της μαμάς που είναι όπως είπες εσύ, όλοι αεροδρόμοι ήταν γιατί. Είναι μόνο η μανούλα, έμεινε εν ζωή από τα αδέλφια. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο με τους υποστηρικτές εκπομπής. Έτσι, και ξεκινάμε με την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Κάρεκλας. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Κάρεκλας με ιστορία στην πόλη μας. Από το 1938 παρακαλώ έτσι, 62 και 20, 82 συναπτά έτη. Άργων αυτών ένα, με Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα στο Σάρκ, νομίζω πασίγνωστο και το ψαροταβέρνα Κάρεκλας, μία από τις πιο επώνυμες στην πόλη μας, και τηλέφωνο ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας το 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, για να κάνετε τις κρατήσεις σας, 2310-413-230. Και φυσικά το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες και όλα στα κάρβουνα. Να πω το delivery για το ψητοπολείο, το στέκι του Κωστή, 2310-627-27, να το επαναλάβω. Παίρνετε τηλέφωνο, 2310-627-27. Και μπορείτε την οποιαδήποτε παραγγελία, Ανδρέα Παπανδρέου 113 είναι στην Νεάπολη, το στέκι του Κωστή νομίζω γνωστό. Και τι να πω τώρα, εδώ έχει έναν κατάλογο, τι να πω, σουβλάκι κοτόπουλο, τι να πω, βλέπω τα πάντα, άμα το διαβάσω θέλω κανένα τέταρτο έτσι. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, χοιρινό κοντοσούβλι, τι να πω, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο μπιφτεκάκι, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, τα πάντα. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας σχετικό με κρεατικό θα το βρείτε στο στέγιο του Κωστή. Επαναλαμβάνω το delivery 2310-620-727. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια, Στέλιο. Μπόλικα θεματάκια. Μπόλικα έχουμε, σοβαρά. Έχουμε μπόλικα. Κάτσε λίγο, γένια δεν έχω. Εγώ θα ευλογήσω τα γένια μου. Πραγματικά που δεν έχω, έκανα την Παρασκευή έτσι. Ένα look που το κάνω κάθε δύο Παρασκευές έτσι. Ξύρισμα όλα, τα πάντα όλα. Γίνομαι, πώς μας λέει και η φίλη μου, η Γρηγορία. Όχι. Ο Jason Statham των πολύ φτωχών. Λοιπόν, ναι, ρε φίλε, τι θα κάνω. Άλλη του είπε, δεν το είπα εγώ, ρε φίλε. Τι. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε. Ξεκινάς εσύ. Με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ό,τι θέλεις ξεκινάς, γιατί εγώ βλέπω και ένα. Α, εντάξει, ωραία, το διόρθωσα το προβληματάκι. Ξεκινάς με ΠΑΟΚ και εγώ έχω κάποια πραγματάκια να πω για Άρη. Τίποτα ιδιαίτερα. Και για τον μπάσκετ σιγά-σιγά πρέπει, θεωρώ, να λέμε, γιατί τα πράγματα και εκεί δεν πάνε καλά. Θα μου πεις και πού στον Άρη και πού πάνε καλά. Όσον αφορά εννοώ με μπαν, με ξεμπαν, γιατί στον Άρη έχουμε μπαν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάμε λίγο όμως πρώτα στα του ΠΑΟΚ. Έχουμε και αύριο και τα μάτς και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Πρώτα του Άρη και μετά του ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με σένα. Ναι, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μια ψυχολογική τόνωση μετά το διπλό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με την καλή αγωνιστική εικόνα που έδειξε. Ουσιαστικά πάει, θεωρώ, θα παρουσιαστεί με την ίδια ομάδα ουσιαστικά, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Και ουσιαστικά ο στόχος είναι να πάρει το διπλό, γιατί νομίζω ότι σε περίπτωση που. Και η σοπαλία δεν του κάνει. Ναι, του κάνει, αλλά με νίκη του ουσιαστικά κλειδώνει την δεύτερη θέση. Με ισοπαλία την κλειδώνει. Εκτός αν χάσει από τον Άρη. Να χάσει από τον Άρη και αν κερδίσει η ΑΕΚ μέσα στον Ολυμπιακό. Ναι. Και τα δύο μαζί είναι λίγο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, μαθηματικά όμως ουσιαστικά ναι, ο ΠΑΟΚ θέλει και για ψυχολογικούς λόγους και γιατί ουσιαστικά υπάρχει και μεγάλη αμφισβήτηση. Και δικαιολογημένα θα πω εγώ. Στην ομάδα και τα λοιπά, να αποδείξουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές πως ουσιαστικά έχουν να προσφέρουν και ουσιαστικά ήταν ένας κακός εαυτός αυτός που έβγαλαν από την αρχή των play-off. Νομίζω ότι με την ανάλογη εμφάνιση δεν θα έχει πρόβλημα ο δικέφαλος του Βορρά. Στις απουσίες είναι
ο Ελκαντουρί, ο οποίος συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και δεν θα είναι στην διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα, όπως επίσης και ο Δημήτρης Πέλκας, όπως και ο Ζαμπά, που είναι τραυματίες, όχι ο Ζαμπά, ο Μίσιτς, ο οποίος είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό τραυματίας, και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα πάει με τις καλύτερες προοπτικές προκειμένου να πάρει την νίκη που θα κλειδώσει ουσιαστικά την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ικανοποίηση και στα δικαστικά μετά τις παραιτήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Φέσεων της ΕΠΟ αλλά και του μέλους των κυρίων Βριώνη και Φιλόπουλου που παραιτήθηκαν. Υπάρχει ουσιαστικά μια διαδικασία που ο ΠΑΟΚ την τρέχει, έχει κυνηγήσει πολύ τις φάσεις με τα δικαστικά και όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια, ουσιαστικά το νομικό επιτελείο του ΙΣΠΑΕ προετοιμάζεται εν ώψη της εκδίκασης που θα γίνει στην Επιτροπή Εφέσεων, καθώς η υπόθεση γύρισε ξανά πίσω. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Έχει οριστεί αυτό τίποτα? Όχι, δεν έχει οριστεί. Θα περιμένουμε να οριστεί η συγκεκριμένη εκδίκαση, αλλά πριν οριστεί θα πρέπει ουσιαστικά να συγκροτηθεί η Επιτροπή Εφέσεων, όπου υπάρχει πρόβλημα μετά τις δύο παραιτήσεις. Ναι, δύο παραιτήσεις, διάβασα. Δεν έχει συγκροτηθεί, πρέπει να είναι 5 άτομα, οι 3 να είναι οι βασικοί και οι 2 αναπληρωματικοί. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πεντάδα, οπότε περιμένουμε να συγκροτηθεί η πεντάδα της Επιτροπής και εν συνεχεία να έρθει στα χέρια της Επιτροπής και το πόρισμα του Ανώτατου του Αθλητικού Δικαστηρίου, ναι, ναι, προκειμένου να δούνε το σκεπτικό που λέμε, το σκεπτικό, έτσι. Ναι. Ναι. Το τι έγινε, το πώς υπάρχει αυτή η απόφαση ουσιαστικά για την επιστροφή των 7 βαθμών, ναι, στον ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση την επιστροφή της υπόθεσης στην Επιτροπή Εφέσεων, που λέει ουσιαστικά ότι η Επιτροπή Εφέσεων θα πρέπει να δικάσει την όλη υπόθεση από μηδενική βάση, χωρίς να δεσμεύεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν θυμάσαι, εδώ είμαστε, γιατί το σχολιάσαμε και χθες με τον Τάσο, βέβαια διαφωνήσαμε. Εδώ είναι που σου έλεγα ότι λες, όταν μου έλεγες και εσύ και ο Τάσο θα έλεγε αυτά τα 3 ενδεχόμενα, τα που ήταν πιθανό να γίνουν τα πιο πιθανά, και ήταν αυτό που τελικά έγινε, ότι ώστε να έρθει πίσω, δίνοντας τους 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ, σου έλεγα. Και νομίζω εύλογη απορία για ποιο λόγο να μην το δικάσει εκείνη τη στιγμή. Να πει, ρε παιδί μου, διότι κακά τα ψέματα, το πιο πιθανό είναι να ξαναπάει η υπόθεση εκεί πέρα. Ναι, χαμένος σίγουρα θα πάει στο ΠΑΣ. Ναι. Πρόσεξε, και να όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να είμαι όσο μπορώ. Είμαι Άρης, δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ. Θέλω σε εισαγωγικά το κακό του ΠΑΟΚ, το αγωνιστικό, αλλά δεν μπορώ να λέω και ότι θέλω. Αν ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί. Αν ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί, αθωθεί. Πάει στο Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΚΑΣ. Πρόσεξε. Τις δύο περιπτώσεις να πάρουμε. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ πρώτα τον βρουν ένοχο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει, έτσι. 100%. Συμφωνώ σε αυτό. 100%. Αν ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί, δεν ξέρω εγώ θα πάει ο Ολυμπιακός. Αν δεν πάει. Ναι. Παίρνουμε και αυτή την περίπτωση, έτσι. Αν δεν πάει, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ από την αρχή είχε δίκιο, έτσι. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Δηλαδή, αν δικαιωθεί τώρα ο ΠΑΟΚ, εξεταστεί η υπόθεση από την αρχή, παρουσιάσουν όλα τα στοιχεία, δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και δεν πάει ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ, για μένα σημαίνει ότι είχε δίκιο από την αρχή ο ΠΑΟΚ. Mm. Έτσι. Αυτό λέει η λογική, η κοινή λογική. Για το ένα τέτοιο δεν το θεωρούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σίγουρα. Για τον Ολυμπιακό, για να δούμε ποια είναι και τα. Ποια είναι, όχι τα κίνητρα. Τα κίνητρα του είναι οφθαλμοφάνεια. Εντάξει, θέλει, εφόσον πιστεύει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, θέλει τον ΠΑΟΚ σε Β' Εθνική. Έτσι. Λοιπόν. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Άρα έχουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Περιμένουμε και να δούμε. Αλλά αν ήμουν ΠΑΟΞής, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει αυτό το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να μην σας αρέσει, υπάρχει περίπτωση να πάει στο επόμενο πρωτάθλημα. Αν προκύψει τιμωρία, να πάει στο επόμενο πρωτάθλημα. Αυτό ναι, δεν το θέλει ούτε ο ΠΑΟΚ. Αλλά όταν δεν μπορεί να συγκροτηθεί η Επιτροπή Εφέσεων και κατ' επέκταση δεν έχει έρθει το σκεπτικό του ΚΑΣ που θέλει περίπου 10 μέρες. Είναι θέμα που πιέζει, γιατί ουσιαστικά πρέπει να επικυρωθεί η βαθμολογία. Αυτό θα έλεγα τώρα. Γιατί έχουμε ομάδες στην Ευρώπη. Άρα δεν θα επικυρωθεί η βαθμολογία, ή τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ θα πιέσει σε αυτό το τομέα. Έτσι, αυτό θεωρώ. Θα πιέσει ο ΠΑΟΚ να καταχυρωθεί εν μέρη με αυτό αστερίσκους. Αυτό με αστερίσκο, από το στόμα μου το πήρες. Προκειμένου να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία. Ναι. Τώρα, αυτά με τους νόμους, αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν είμαστε και επαναλαμβάνω ούτε δικηγόροι. Αυτό που ρώτησες, για την απορία που ρώτησες, δεν ξέρω αν χθες είδες Θωμαίδη. Όχι, χθες δεν είδα, να σου πω την αλήθεια. Όχι, όχι. Είδα, δεν θέλω να λέω ψέματα, είδα χωρίς με mute,
Είδα, είχε έναν τέτοιο για τον ουρανό. Όταν βλέπω τον ουρανό, το γυρίζω. Είχε και Σοφοκλή Πιλάβιο. Τι είπε ο κύριος Πιλάβιος. Είναι πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο Πιλάβιος. Ενήν δικαστής του ΚΑΣ. Ναι, ξέρει από ΚΑΣ. Αυτό το οποίο είπε ουσιαστικά είναι ότι το ΚΑΣ, εντάξει, πέρα από το ότι χαρακτήρισε σωστή την απόφαση να επιστρέψει την υπόθεση συνεφέσεων, είπε ότι αυτό το αποφάσισε το ΚΑΣ γιατί δεν ήθελε να στερήσει ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον Ολυμπιακό μια βαθμίδα δικαιοσύνης. Γιατί ουσιαστικά, αν δίκαζε το ΚΑΣ, ουσιαστικά εφόσον δεν είχε δικάσει η Επιτροπή Εφέσεων, θα στερούταν και οι δύο ομάδες τον δεύτερο βαθμό δικαιοσύνης. Ναι, έτσι το έθεσε ο κύριος Πιλάβιος. Εντάξει, ναι, εντάξει. Η ουσία είναι ότι εγώ σου το είπα και την άλλη φορά, δεν καταλαβαίνω τι σόι ανώτατο δικαστήριο είναι αυτό, συγγνώμη. Έπρεπε να δικάσει εκείνη την ώρα. Να πει, κύριοι, έχετε από μία μέρα καιρό, αν υποτίθεται ότι τα είχαν, αλλά εγώ θα τους έδινα και άλλη μία μέρα, όλα τα στοιχεία που έχετε. Τι έχεις εσύ Ολυμπιακή, έχω αυτά. Τι έχεις εσύ ΠΑΟΚ, έχω αυτά. Φέρτε τα μου εδώ να τα βάλω στο καζάι να ανακατέψω και να βγάλω την απόφαση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι σώητε, γυρίστε του πίσω για να ξανάρθει. Έχει μια λογική εξήγηση για να πέφτουν τα παράβολα και τα τέτοια. Δεν καταβγαίνει, δεν το εκδίκασε κατευθείαν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Η δικαιολογία σου λέει είναι αυτή που είπε από την πλευρά του ΚΑΣ τώρα. Εντάξει. Επί τη ουσία τώρα πώς το σκέφτηκαν και τα λοιπά. Να έχουμε δουλειά οι δικηγόροι και εμείς να παίρνουμε τα παράβολα που είναι και από ό,τι καταλαβαίνω και αλμυρά τα παράβολα και να έχουμε δουλειά και σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αυτό συγγνώμη που το λέω δεν συμφέρει την ομάδα σου. Ακόμη και αθώα να είναι δεν τη συμφέρει γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος των 7 βαθμών να είναι και του χρόνου. Έτσι, έτσι λέω εγώ τώρα. Ναι, προφανώς. Άμα έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, αν και εφόσον προκύψει κάτι. Ναι. Εκτός αυτό που είπες και σωστά που το είπες με τον να μην επικυρωθεί η βαθμολογία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπροστά μας, θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε. Για το αγωνιστικό είπες για αύριο, για ποιοι παίζουν, δεν παίζουν, ξέρω εγώ. Ναι, έχουμε επιστροφή Εσίτη και ουσία του Ελκαντουρίου, ο οποίος συμπλήρωσε τις 4 κίτρινες κάρτες. Α, στις 4 είναι έτσι, γι' αυτό έλεγαν οι δικοί μας προσοχή σε κάποιους παίκτες που έχουν 3. Δηλαδή, άμα φάει 4 δεν παίζει το επόμενο, είναι και τελευταίο έτσι. Και τώρα δεν υπάρχουν και περιθώρια. Δεν υπάρχει και περιθώρια. Αναγκαστικά κάποιος φάει την 4 και ο Άρης νομίζω σίγουρα πρέπει να είναι ομαδί για ένα, σίγουρο. Και εγώ αν έπαιζα ένα τέτοιο, τώρα μια που το πάμε για να πάμε και λίγο και στα του Άρη, θα έβαζα ένα ευρουλάκι ότι θα πάρει κάρτα ο Ματίγια. Διότι, και θα σου πω γιατί. Εγώ θα έβαζα και για κόκκινη για το Ματίγια, γιατί ο Κουρμπέλης θα παίξει αύριο. Θα παίξει. Νομίζω πως θα ναι. Παίξει. Λοιπόν, εγώ αυτούς τους δύο θα τους έβαζα από μια κόκκινη, ένα ευρουλάκι και οι δύο να πάρουν μαζί. Διότι είδα και κάποια στιγμή ότι είχαν, εκτός από αυτό που έγινε στο ΟΑΚΑ προχθές, στο προηγούμενο παιχνίδι, και στο 4-0 είχαν μαλώσει. Δεν το είχα ξεχάσει. Υπήρχαν κάτι φωτογραφίες και κάποια ρε που τους είδα που είχαν λογομαχία και στο 4-0 τον κρατούσε ο Κουρμπέλαρος του Ματίγια. Και τώρα φυσικά και ο άλλος δεν είναι, μην τον βλέπεις έτσι, δεν είναι και ο ήρμος ο τύπος, ο Ματίγια. Λοιπόν, άρα μια τέτοια θα τους έβαζα, για κίτρινη σίγουρα μπορεί και κόκκινη, να σου πω την αλήθεια. Διότι δεν ξεχνώ είναι ο τέτοιος, έτσι λέω εγώ, και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, τώρα για το αγωνιστικό τι να πω εγώ, αύριο δεν θα ξέρω το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια, χ θα το βάλω με λίγο άσο, αύριο, στοιχηματικά το λέμε. Τι πήγαμε καλά στα αυτά που είπαμε, τι είπαμε. Δεν δώσαμε για το... Την τελευταία αγωνιστική ουσιαστικά. Α, ναι, σωστά. Δώσαμε για την πρώτη. Για το, ναι, εγώ τη είχα πει τον ΠΑΟΚ 2-0-2-2. Το 2-2 το πιάσα σε χ, δηλαδή το 2-0 με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ δεν έπιασα το σκορ, έπιασα όμως ότι δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση. Είπες, μου είχε κάνει. Σωστό, σωστό. Είχε κάνει εντύπωση και σου είχα πει ότι δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν κέρδισε ναι. Εντύπωση. Ναι, βέβαια είναι πριν την απόφαση αυτά, έτσι. Ναι. Είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είχαμε πει. Ναι. Και το Ολυμπιακός Άρης είχε πει 1-3, εσύ νομίζω. Ναι. Το Άρης Ολυμπιακός, 1-3. Τα χάλασαν και οι δύο. Ένα-τρία ήταν, γύρω στο 70, 1-3 ήταν. Ναι. Σωστά. Μέχρι εκεί έπρεπε να το κάνεις cash out. Δεν πρόλαβες. Λοιπόν... Και δεν το έπαιξα. Δεν το έπαιξες. Είσαι καλός στα ακριβή σκορ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του Άρη. Είμαι καλός γιατί δεν τα παίζει. Γιατί δεν τα παίζει, ναι. Άμα παίζει έτσι είναι. Τι να πω τώρα, εδώ εντάξει, υπάρχουν οι δηλώσεις καθιερωμένες στο κανάλι της Νόβα. Έχουμε καλή διάθεση να συνδυάσουμε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με νίκη, λέει ο κύριος Ένινγκ. Α, αυτό είναι καλό. Λίγο και μετά θα πω όσον αφορά αυτό το οποίο. Εντάξει, μετά. Λοιπόν, γιατί το άκουσα που το έλεγε και ο Γιώργος ο Ζαγόρας. Λέει το. Δεν ξέρω αν σου είπε στη δικιά σου αντίληψη. Ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιδιαιτητής. Ναι. Έχουμε είναι δύο προτάσεις. Λέει, δύο προτάσεις. Ένα Σουηδό που δεν τον ξέρω και εγώ Σουηδό τέτοιον δεν θα έβαζα γενικότερα Σουηδό. Έχω όμως άποψη για τον άλλον, γιατί τον Άγγλο, ο οποίος ήταν ο διαιτητής, γενικά τους Άγγλους εγώ τους διαιτητές τους έχω σε εκτιμήσει από ποια άποψη. Ακόμη και λάθος, εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν λάθη, κάνουν και πολλά λάθη. Αλλά
κάνουν λάθη προς όλους. Και αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπουν αν απέναντί τους είναι είτε η Brighton, είτε η Luton, είτε η Liverpool ή η Manchester. Δεν το βλέπουν αυτό. Για αυτούς όλοι είναι ίδιοι. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής, και είναι ακριβώς αυτό το παράδειγμα, είναι ο διαιτητής που έπαιξε το Άρης Ατλέτικο, είναι ο Κλάντεμπεργκ. Αυτός έπαιξε το Άρης Ατλέτικο 1-0 στο Χαριλάου. Ναι. Ένα μάτσο που άρεσε πραγματικό μπορεί να είναι και. Στο Χαριλάου πιστεύω ότι είναι το καλύτερο του παιχνίδι ευρωπαϊκό. Την είχε για 75 λεπτά στα σκηνιά την Ατλέτικο. Τον αδικεί το τέτοιο, αλλά θέλω να πω πώς σφύριξε αυτός. Έπαιζε η κάτοχος του τροπέου, η κάτοχος του Super Cup. Έτσι. Πριν δύο μήνες είχε πάρει και το Super Cup, είχε κερδίσει την Ίντερ του Μουρίνιο στον τελικό. Λοιπόν, και έπαιξε το απόλυτο 50-50. Και αν θέλεις να είμαι και λίγο έτσι αντικειμενικός, μπορεί να έπαιξε και 51-49 υπέρ του Άρη. Δηλαδή και ένα σπόρι, δύο τέτοια τα έδωσε στον Άρη αυτός ο άνθρωπος. Και θεωρώ ότι οι Άγγλοι είναι, επαναλαμβάνω, οι διαιτητές που είναι και στην κουλτούρα τους γενικά σαν λαός, ότι τους βλέπουν όλους το ίδιο. Δεν πά να είσαι. Και οι παίκτες λένε 11, εμείς 11. Γι' αυτό βλέπεις και αυτά τα αποτελέσματα, έτσι. Άμα δεις ειδικά και τα αποτελέσματα που ήταν χθες προχθές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό έχει πάρει και η Λέστερ πρωτάθλημα. Γι' αυτό έχει πάρει και, επαναλαμβάνω, τη Λέστερ όταν ήταν λίγο ψηλοκοντά. Δεν θυμάμαι πια την κυνηγούσε. Μα η τότε να την κυνηγούσε, λοιπόν. Και ένα-δύο σφυριγματάκια και μπορώ να σου πω ότι τα πήρε και η Λέστερ, έτσι. Λοιπόν, τους θεωρώ, και το σχόλιο μου οι φίλοι που ξέρουν και ακούνε, με ακούνε, είναι ότι αν θέλουμε να φτιάξουμε ποτέ ποδόσφαιρο για 5-10 χρόνια πρέπει να έρθει η Αγγλική Ομοσπονδία να διοργανώσει το πρωτάθλημά μας, να έχουμε Άγγλους αθλητικούς δικαστές και Άγγλους διαιτητές. Τουλάχιστον όσον αφορά τον αρχιδιαιτή, θεωρώ θα είναι θετικό να μπει αυτός ο άνθρωπος, ο Κλάντεμπεργκ. Τον θεωρώ και γενικά τους Άγγλους, επαναλαμβάνω, γιατί μερικοί ακούνε με τις μασχάλες, δεν λέω ότι δεν κάνουν λάθη. Κάνουν και πολλά, αλλά τα κάνουν προς όλους. Έτσι, προς όλους. Αυτό είναι το σχολείο μου, γιατί είναι. Είναι αυτός ένας από τους δύο. Ελπίζω να μην διαλέξουν το Σουηδό τώρα. Κατέβει ο Σουηδός. Δηλαδή για το Θεό. Σουηδός. Καταρχήν ένα τεχνικό πρωτάθλημα έχουν. Τι Σουηδός. Σουηδός. Πού το βρήκε αυτό. Ποιος έκανε αυτή την πρόταση. FIFA και UEFA. Είναι προτάσεις της FIFA και της UEFA. Του. Ποιος είναι υπεύθυνος τώρα. Να, καλά, αυτό. Όχι, ο Χούμπελ. Χούμπελ. Πώς λέγεται. Ναι. Αυτός τι έκανε τις δύο προτάσεις των δύο συγκεκριμένων αρχιδιαιτητών. Σουηδό, έχεις ακούσει Σουηδό σε ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει Σουηδό διαιτητή. Μόνο έναν θυμάμαι, ναι, παλιότερα, τον Φρίσκ. Α, εκείνο τον ψηλό, τον τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Και Μουντιάλ. Ναι, εντάξει. Αυτός είχε σφυρίξει και στο γύρο 2004 και στον τελικό του Euro ήταν τέταρτος. Ναι, εντάξει. Ναι, κατάλαβα ποιο λες. Σαν φωτογραφία το φέρνω μπροστά μου. Το όνομά του δεν το θυμάμαι. Ναι, αυτό είναι εντάξει, αλλά ένας τώρα. Μόνο αυτό το Σουηδό θυμάμαι. Τώρα μιλάμε. Σουηδό, δεν έχω ιδέα. Θα δω αν διαλέξουν τον Σουηδό. Δεν είναι καλό μαντάτο για μένα, έτσι. Κλάντεμπεργκ με τα μπούνια. Λέω εγώ. Λοιπόν, και το. Να σε τσιγκλίσω λίγο. Όσο θέλεις, τι άμεσα. Όταν την απόφαση την παίρνουν οι Big Four, εσύ την περιμένεις. Καλά, η Big Four. Εγώ τώρα γίνομαι εξαιρετικά. Δεν με τσιγκλάς καθόλου. Καλά, εντάξει. Υποτίθεται δεν την παίρνουν αυτή την απόφαση. Η Big Four την απόφαση. Την απόφαση την πάρει η ΕΠΟ, η UEFA και η FIFA, ναι, και οι εκπρόσωποι των τεσσάρων αυτών ομάδων. Ωραία, άμα είναι έτσι όπως το λέω, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ νομίζω ότι η UEFA αποφασίζει. Είμαστε έγινε επιτροπή και αποφασίζει η UEFA. Υποτίθεται. Σήμερα έγινε η συνάντηση της ομάδας. Δηλαδή πρέπει να πούνε και οι 4 και 5 να είναι και 10, πρέπει να πούνε τον θέλουμε ή όχι. Φοβερό. Πρέπει να συμφωνήσουν και οι 4. Ναι. Φοβερό αυτό. Δεν βρίσκεις. Ναι, δεν βρίσκεις. Φοβερό είναι αυτό. Τι να πω, εντάξει. Γι' αυτό σου είπα ότι από την αρχή θέλεις να σε τσιγκλίσω. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Και ο Άρης να ήταν μέσα οι 5 ή οι 6, πάλι θα το έλεγα το ίδιο. Φοβερό. Δηλαδή αποφασίζουν. Καταρχήν, τι επιτροπή είναι τότε αυτή να αποφασίζουν και οι ομάδες. Υποτίθεται ότι οι ομάδες δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας και τέτοιο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι επιτροπή είναι αυτή. Δεν θυμάμαι όταν κάναν τα μνημόνια να μας καλούσαν και εμάς να μας πούνε θέλετε αυτό ή όχι. Μας λέγανε αυτό, αν δεν θέλετε, αλλιώς έξω από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, είπα και το επιχειρηματολόγησα πάνω στον Κλάντεμπεργκ και γενικά στους Άγγλους και είναι πάγια άποψή μου. Θέλετε ισότιμο και ισόνομο πρωτάθλημα όσον αφορά τη διεξαγωγή, τους αθλητικούς δικαστές. Ούτε να υπάρχουν όλα αυτά ε-ε-α που τα λέτε και εσείς οι πιο πολλοί παοξίδες και τέτοια. Αθλητική δικαιοσύνη αγγλική. Η ΕΠΟ της Αγγλίας να διοργανώνει το πρωτάθλημα και Άγγλοι διαιτητές. Ισότιμα και ισόνομα όλα. Έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές.
πραγματικά αισθάνομαι. Τώρα κάτσε λίγο να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Είναι ταύσα και λίγο έτσι. Από Παρασκευή, λίγο έτσι. Είπαμε, Jason Statham των πολύ φτωχών. Λοιπόν, πραγματικά γιατί και το έκανα και χθες, μάλιστα, σχόλιο εδώ με τον. Και ήμουν έτσι και λίγο πιο αψής στους χαρακτηρισμούς μου όσον αφορά τον πρόεδρο του Άρη. Βέβαια, δεν έχει. Σαν είδηση δεν έχει κυκλοφορήσει. Αλλά είναι σίγουρο γιατί μου το στείλανε. Δεν ακούω γενικά αυτό το μέσο, ενώ για το Metropolis Media. Λοιπόν, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει γίνει. Μετά και τους χθεσινούς αψίς, επαναλαμβάνω και σε λίγο πιο έντονο ύφος, πιο έντονο ύφος προτροπή προς τον κύριο Καρυπίδη όσον αφορά το συγκεκριμένο μέσο και το τι έπρεπε να κάνει, και θεωρώ ότι άργησε κιόλας να το κάνει. Εγώ φωνάζω 3,5 με 4 χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. 3,5 με 4 χρόνια πριν έρθω εδώ. Είμαι και όταν ήμουν και στο γέλο και γενικά και στα αθλητικά νέα. Λοιπόν, άργησε, αλλά όπως λέει και ο λαός μας, κάλιο αργά παρά ποτέ. Και μάλιστα λέει, άφησε, εγώ έλεγα 20.000, 25.000. Και λίγα είπες και καλά έκανες, και αυτή πρέπει να είναι η πρώτη δόση, πρόεδρε. Άργησες, λοιπόν, και επαναλαμβάνω, δεν ήταν κάτι το οποίο το διαπραγματευόμασταν, έτσι. Έπρεπε να γίνει, άργησες, τρίτη φορά στο λέω, άργησες, αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ. Αύριο, αν θέλει, το Metro Media Group να μπει στο Κλεάνθης Βικελίδης, να μεταδώσει ραδιοφωνικά το Άρης Παναθηναϊκός, έχει την ευχέρεια να στάξει 25.000 ευρώ και να το μεταδώσει. Ευπρόσδεκτη θα είναι, φυσικά. Έτσι. Και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μέτρο, λέω εγώ. Υπάρχουν νόμιμοι, πάντα νόμιμοι τρόποι, οι οποίοι σε κάποιον που ξεκάνει πόλεμο να απαντάς ανάλογα. Πάντα νόμιμοι. Δεν λέμε για τίποτα παράνομο, ούτε κάτι ανήθικο, έτσι. 25.000 ευρώ και λίγα, εγώ 20 είπα, εντάξει, ήσουν λίγο και πιο large. Αύριο οι Άπλες, εκεί που είναι μια χαρά ο Όμιλος και υπάρχει το. Οι τέτοιοι 25 χιλιαρικάκια να μπουν να μεταδώσουν το Άρης Παναθηναϊκός. Αλλιώς πλήρη απομόνωσης. Απομόνωσης. Έτσι. Έτσι λέω εγώ. Έτσι μάλλον λέει το 99% του κόσμου του Άρη. Για να μην πω 100% και φανώ πίνοσετ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Το 2310-287 και 38 θα είναι δικό σας. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 38. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, το στέλνετε στο 54-222, 54 και 3 διάρια, 62 λεπτά κοστίζει το μήνυμά σας. Θα τα διαβάζει ο Στέλιος, τα είσαι εκεί μπροστά ή να τα βάλουμε? Δεν τα είσαι? Θα τα βάλουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα, αμέσως μετά με τις δικές σας γραμμές στον αέρα και φυσικά και περισσότερα σχόλια όσον αφορά ΠΑΟ και Άρη. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντρόφια. Το 2310-287 και 38 ανοιχτό από αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και ο τρόπος επικοινωνίας με τα μηνύματα εδώ, τα SMS στο σταθμό. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμά σας ή σκέψη σας, το στέλνετε στο 54-222. Στοιχίζει 62 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ το κάθε σας μήνυμα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε ήδη φίλο στη γραμμή, να τον ακούσουμε. Και αν δεν είναι, έχουμε ήδη φίλο. Όταν με ακούνε, προφανώς, έτσι δεν γίνεται. Σίγουρα σε ακούνε. Σίγουρα με ακούνε. Έχει ανακοίνωση, μάλλον. Ανακοίνωσε, να την πούμε, το Metro Media, έτσι. Ναι, έχει βγάλει ουσιαστικά. Ωραία. Επιβεβαιώνει τα 25.000 ευρώ που ναι. Ζητάει η ΠΑΕ Άρης από την Ιδρύμα Metro Media. Και θα δούμε το ύφος και το ή και θα πω και εγώ, θα απαντήσω εγώ για τον κύριο Καρυπίδη. Έχει πολύ ψωμάκι. Ναι, θα απαντήσω εγώ. Είμαι σίγουρος θα απαντήσει και ο ίδιος, αλλά θα απαντήσω και εγώ. Ας ακούσουμε όμως τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Βάλε λίγο το τραγούδι αυτό που παίζει, ρε. Σ' αρέσει? Βάλε το λίγο. Ωραία, φίλε. Τι αναμνήσεις. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Εσύ που το ξέρεις, εσύ όταν βγήκε αυτό ήσουν σε υγρή κατάσταση. Ναι, όπως το ξέρω, το έχω ακούσει, ρε φίλε. Νάτος. Τι έγινε, ακόμη δεν έβγες διακοπές, εντάξει. Καλησπέρα, αύριο. Καλησπέρα. Αύριο. Με αυτό το τραγούδι. Τι έκανες, έριξες την πρώτη γκόμενα. Όχι, με έκανε πρώτη φορά που με έκανε μασάζ στο σπίτι της, μια συμμαθήτριά μου στο γυμνάσιο. Με αυτό το τραγούδι, ρε φίλε. Μασάζ έκανε ή τίποτα άλλο? Ναι. Ήταν η πρόφαση εδώ το μασάζ. Ναι, καλά. Μασάζ. Τώρα μιλάμε για 14-15 χρόνια. Κατάλαβα, άλμα επικοντό έγινες. Κατάλαβα.
Μπούμκα. Ο Μπούμκα, 7 μέτρα χωρίς κοντάρι πήδηξες, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Έλα, πάμε τώρα. Τελάκι, τι κάνεις, τελάκι μου. Καλά, Τάσο, εσύ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε λίγο να ξεκουραστούμε, δεν πήρε καμιά εβδομάδα, καμιά 10 μέρες λίγο, πας και... Πρέπει. Μπορέσουμε λίγο και ηρεμήσουμε, γιατί δύσκολη χρονιά είχαμε. Αν μπορέσουμε και τα καταφέρουμε θα είναι καλά. Λοιπόν, χαμπάρι δεν παίρνει, Στελάκη, τι εννοεί ο κύριος Ζάκος. Για ποιο πράγμα? Για τον Άγκο διαιτητή. Τι? Πάλι τα συμφέροντα του Ολυμπιακού υπερασπίζεται, δεν το κατάλαβε. Εγώ αυτό το λέω πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Ποιος έχει καλές σχέσεις και είναι και διοξείδη της αγγλικής ομάδος? Τι λέω. Ποιος? Είναι, έχει γίνει ένας μικρός Ραπτόπουλος. Έχει γίνει. Κάτσε, φίλε. Ούτε εγώ δεν το σκέφτηκα αυτό, πραγματικά. Ποιος είναι η διοκτήτη της Νότιγχαμ? Ο κύριος Βαγγέλης. Ο κύριος Ευάγγελος. Ο κύριος Βαγγέλης, ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Παπαντονίου? Ναι, φίλε, αλλά δεν έχει ολόκληρη διαιτησία στην Αγγλία. Πώς είναι? Κάτσε, έχω... Ρε, γι' αυτό λύσαξε. Έχω, κάτσε, Τάσο. Αν το θέλουμε. Τάσο, και λέει, θα κλείψουμε και ένα κοκαλάκι. Άκου, έχω ένα μήνυμα από τον... κάτσε να το βρω λίγο, τον φίλο, τον Σωτήρη. Το Σωτήρη θα το πω, το επιδόν, ναι. Το Σωτήρη τον Μπάλα, ο οποίος είναι άρρωστος Λίβερπουλ και μου λέει, που έλεγα όλοι είναι, κάνουν λάθη. Όλοι λέει οι διαιτές, έχεις δίκιο Ζάχο, λέει, εκτός το web. Καλά ρε εσύ. Η Μάντσεστερ δηλαδή έπαιρνε τα πρωταθλήματα με έναν διαιτητή δηλαδή. Α, το εγώ να πω ότι ο web ήταν Μάντσεστερ και σφύριζε. Έπαιρνε τα πρωταθλήματα η Μάντσεστερ με το web, βρε. Βρε προπαγανδιστές της Λίβερπουλ. Βρε πουλ. Είναι αυτό. Με ένα εγώ που δεν ασχολούμαι, έχει δίκιο Ζάχο. Με ένα διαιτητή μπορείς να ελέγχεις ολόκληρο σύστημα διαιτητικό. Α, το εγώ να πω ότι είναι έτσι όπως τα λες με το web. Τέλος πάντων, άρα πάμε, άστον αυτό. Βέβαια, ένας διαιτητής μπορεί να δίνει πρωτάθλημα στον πολυμετοχικό Παναθηναϊκό, κύριος Πάθος. Έχεις γίνει πολύ καλός πραγματικά. Πραγματικά είσαι ένας, όχι μικρός, ένας κανονικός Ραπτόπουλος. Μην με βρίζεις. Εντάξει. Πάμε. Συνέχισε και να πάμε για τις γραμμές, γιατί πολύ μίλησες και πρέπει να πάρεις και τον Μπούλο. Πολύ μίλησε. Κοίτα, μην έρθω και σε βάλω και που είναι η Μαριλής να κάνεις εκπομπή. Η Μαριλής, ωραίο τέτοιο και ξέρω, ωραίο γραφείο. Ωραίο είναι, φίλε, κλιματιστικό εκεί. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Τίποτα. Η νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι. Για να έχει αντίκτυπο βαθμολογικό και ουσιαστικό, πέρα από το σπάσιμο της Παρθενιάς, ας πούμε, το πρεστής, το αίτητο του Ολυμπιακού που κράτησε ο Πάκου τα κεκτημένα για το αίτητο ποτάλιμα κτλ. Για να έχει και βαθμολογικό αντίκτυπο και ουσία, πρέπει να συνεχιστεί με θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα αύριο. Γιατί αν ο Πάκου χάσει, πάλι υπάρχει ισοβαθμία και στην ισοβαθμία ξέρουμε ότι η Άκη περτερεί γιατί κέρδισε μέσα στην Τούμπα. Οπότε θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ άλλη μια αγωνιστική να κερδίσει τον Άρη και να σκοντάψει. Να φέρεις καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, να φέρεις καλύτερο αποτέλεσμα από την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική. Αν χάρισε από την ΑΕΚ. Ναι, μπράβο. Για να μην έχουμε τέτοιες αγωνίες την τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι μετά το Καραϊσκάκι και μετά τη δικαίωση εν μέρη σε πρώτη φάση με την επιστροφή τους 7 βαθμούς στον ΠΑΟΚ, η ψυχολογία είναι στον ΑΔΙΡ. Και νομίζω ότι τη φορμαρισμένη, γιατί και η ΑΕΚ είναι πολύ φορμαρισμένη στα play-off, δείχνει σοβαρότητα με τον προπονητή που έχει, με πολύ καλή game, με πολύ καλές τοποθετήσεις, με πάρα πολλές τελικές, με πρεσάρισμα σε όλο το γήπεδο, όλο το 90 λεπτό. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό match, που έχουμε πολύ καιρό να δούμε ένα πολύ καλό match, και να περιμένουμε ένα καλό αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για τη δική μας πλευρά, για να ησυχάσουμε. Και να πάμε τελευταία αγωνιστική με τον Άρη, εκεί που νομίζω ότι χρωστάμε κάτι, μετά τον τόρτι που φάγαμε. Σε κάνει μηδέν. Στο σπάσιμο της δικής μας Παρθενιάς. Σε κάνει μηδέν. Αφού θα λείπει και η Φετβατζίδης, θα είναι και ο μισός απογοητευμένος, ο αδιάφορος Άρης. Πήρα αναβολή ο γάμος, λέει, την άλλη εβδομάδα θα έρθω στην Τούμπα, λέει, βάλω δύο γκολ και μετά θα την παντρευτώ. Έτσι είπε. Φέτφα. Ναι, έτσι είπε. Φέτφα. Ναι. Θα δηλώσει κόλλημα. θα κάνει μπάτσελορ. Άντε, κλείσε. Άντε, τίμασε καμιά βαλίτσα, άντε. Τι, έχεις γραμμές? Πανικός, Πάνικ. Τα φιλιά μου σε όλο το ακροατήριό μας. Να σε καλά. Και εσύ, καλή. Τα λέμε, τα παίρνω. Όποτε θέλεις, παίρνε. Φιλιά. Παίρνε για να σε κλείνω. Κάτι γι' αυτό. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, έλα. Έλα. Καλησπέρα.
Τι έγινε, ρε καφενείο. Μας γατέμιασε. Εγώ σε γατέμιασα, αφού είναι καφενείο. Άιτε, βρε. Άντε, ρε, πήγαινα σε ρινίκες και με έκανε στην ισοπαλία τώρα. Θα βγει, θα βγει. Τέλος πάντων. Την Κυριακή να κερδίσω την Τζέλση τώρα. Τι ώρα παίζω, 6 δεν ξέρω. Ναι, είναι τα δύο μάτς του κυπέλου. Σάββατο το ένα. 8 η ώρα παίζει. Μάντζεστερ την Κυριακή. 8 η ώρα. Είναι ένα καλό παιχνίδι. Αλλά μην το δεις εσύ. Θα είναι στο κανάλι του Βαγγέλα είναι τα μάτς, νομίζω. Δεν θα το δεις. Ποιο θα δω, εδώ θέλω να δούμε United τώρα. Στο κανάλι του Βαγγέλη θα ανοίξει να δεις United. Από stream θα το δει. Ιδέα εδώ την ομάδα μου, ρε, τι λες τώρα. Από δεν μου λες, Ζάχο. Ναι. Ζάχο, ακούω, λες για το ΚΑΣ, οι βαθμοί θα ισχύουν. Εγώ δεν αναφέρεις καθόλου Ισπανού στη διοντολογία που λέει επιμένω, λέει, να πέσει ο Ολυμπιακός. Αυτά δεν τα ξέχνω, δεν τα λες. Ξέρω, όχι, πώς δεν λέω. Ότι που είναι νόμιλο. Τι είπα. Μιλάμε, είπα... γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει θέματα. Εγώ είπα ότι δεν έχει. Είπα μάλιστα ότι όλα πρέπει να λυθούν, όλες οι δικαστικές διαμάχες πρέπει να τελεσυνδικήσουν πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Τι άλλο να πω. Μπράβο, αυτό. Καλά, πρώτη φορά το ακούσα, το λέω. Πριν το τέλος του πρωταθλήματος πρέπει να τελεσυνδικήσουν όλες οι υποθέσεις, ακόμη και η δική σου. Που θα μπορούσα να πω ότι με συμφέρει κιόλας σαν Αριανό να μην τελεσυνδικήσει τώρα, γιατί αν είσαι ένοχος, το μείον 7 θα πάει του χρόνου. Και με μείον 7, δύσκολα να πάρεις πρωτάθλημα, έτσι. Έχω πάρει με 2-2. Δύο με 2-7 είναι λίγο δύσκολο. 2 με 7 έχει. Α, το άλλα και, δύο. Ας κερδίσω 4 φορές. Και αυτό θα δοκιμάσω και το μείον 7. Δοκίμασε ό,τι θέλεις. 4 φορές θα κερδίσω. 4. Α, ναι, γίνεται. Θα έχεις και συν 5 μετά, άμα τις κερδίσεις 4 φορές. Αυτό λέω. Δύσκολο. Έλα με το Hobbit. Έλα που στηρίζεις Hobbit και θέλεις να σε κλείνω που στηρίζεις Hobbit. Φύγε. Ποιο Hobbit, θα μείνει και του χρόνου, ρε. Αυτό είναι το κακό, θα μείνει και του χρόνου. Μετά δεν σ' αρέσουν οι παίκτες. Ο Μαρσιάλ συνέχεια πυροβολάει, ο Ράσο πυροβολάει. Ο Ράσφορντ είναι καταρχήν ο ακετοκούμπος, πώς λέγεται, σε ποδοσφαιριστή. Ναι, είναι ίδιος καταρχήν. Ο Πογκμπά είναι ο μαύρος Φορτούνης. Λοιπόν, από αυτούς είναι παιχταράς, σου είπα, ο Πορτογάλος που πήραν είναι παιχταράς. Είναι παιχταράς, όντως. Γι' αυτό είναι και η διαφορά. Η Μάντσεστερ είναι αυτός. Κοίταξε, Ζάχο, ο Κλοπ είπε θέλω να μείνω, λέει, στη Λίβερπουλ πολλά χρόνια. Του χρόνου όμως θα δει τη United να παίρνει το πρωτάθλημα. Μακάρι, από το στόμα σου και σου Θεού το αυτή. Άντε, θα τα πούμε. Και εγώ, εντάξει, Κλόπ και πώς τον λένε ο άλλος, ο Δον Πέπε, πιστεύω ότι είναι ανηματέρ και οι δύο. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, ρε Γιάννης, από τον Εύωσμο. Έλα, ρε Γιάννη, λίγο, άμα θέλεις, κλείσε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί ακούγεται από κάτω, έτσι, ακούγεται δύο φορές. Ναι. Έλα, ρε Γιάννη. Ρε Τάσο, θα είναι ρε σήμα αυτή την καχύποψία, ρε φίλε. Αν με ακούς, okay, ακούει από το ραδιόφωνο. Με τον Άγγλο. Εντάξει, πιστεύω χαρτολογώντας το είπε εσύ. Βγήκε τέτοια. Το δικαστήριο, οπότε θα γίνει ξανά. Σοβαρά. Κάτσε να το αλλιεύσει εδώ. Ναι, πιάστο. Για ποιο δικαστήριο? Για ποιο δικαστήριο λες? Για το ΠΑΟΚ. Εδώ στο δευτεροβάθμιο, πότε θα γίνει? Ναι, πότε θα γίνει. Πότε βγήκε αυτή η είδηση? Α, ποιοι θα το δικάσουν. Κατάλαβα τώρα, εντάξει. Για πες, ποιος θα δικάσουν. Ποιος θα δικάσουν και για τον όρο αν. Ναι, αλλά απ' την άλλη, πρόσεξε με. Βγήκα το πακέτο. Ναι, αλλά τώρα αυτοί που παραιτήθηκαν γιατί το ήθελε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Όχι, δεν παραιτήθηκαν γιατί το ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ποιος το ήθελε. Γιατί... Όχι. Ρεζιλευτήκανε. Η απόφαση που πήρανε ήταν λαθασμένη. Κάτσε να ακούσουμε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Η απόφαση που πήρανε ήταν λανθασμένη με τη βούλα του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου της Λοζάνης. Αυτοί είπαν πως η εισήγηση είναι δεσμευτική και το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο είπε ότι δεν είναι δεσμευτική. Από αυτό, δηλαδή παραιτήθηκαν γι' αυτό. Για λόγους ευθυξίας, προφανώς. Άμα είναι η πρώτη. Είναι οι πρώτοι δύο που για λόγους ευθυξίας στην Ελλάδα παραιτήθηκαν. Εγώ δεν έχω ακούσει καν για λόγο ευθυξίας να παραιτηθεί. Ο άλλος μην λέει το ίδιο. Ρε φίλε. Όσοι παραιτούνται, αυτό λένε. Ο άλλος με το Σάμινα πάντα το ίδιο παράδειγμα δίνω. Πέθαναν πόσοι, δεν θυμάμαι, 60-70 άνθρωποι με το Σάμινα και ο υπουργός ναυτιλίας είπε: εγώ φταίω, λέει, που πέθαναν. Δεν παραιτήθηκε. Σοβαρά μου μιλάς. Συγγνώμη, αν μου πει κάποιος για λόγους ευθυξίας στην Ελλάδα, κάποιος πολιτικός με θέση υπουργική, ότι παραιτήθηκε, εγώ θα πω εντάξει, μπορεί να μην το θυμάμαι. Έναν. Τέλος πάντων, Ζάχο. Έλα, ναι. Καλή πλάκα, ρε φίλε. Αλλά πλέον, ρε φίλε, δεν μπορώ, όποτε χρειάζομαι να σκεφτώ για τον ΠΑΟΚ και γενικά και με τα δικαστήρια και όλα αυτά, ανακατεύομαι, ρε φίλε. Έτσι είναι, ρε φίλε, όταν τι να κάνουμε, αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Θα είναι, ανακατεύομαι, ρε φίλε, και να σου πω και κάτι για να τελειώνει το έργο.
Πιο σοβαρό πρόβλημα έχει ο Ολυμπιακός, παιδιά, από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό θα βγει μπροστά σε λίγο καιρό. Και ξέρεις, σε είχα πει μια άλλη φορά, δύο είναι τα τζις για την UEFA. Ένα είναι να μην πληρώνονται οι εργάτες της, και είναι το δεύτερο. Και το πιο σοβαρό είναι τα στημένα παιχνίδια. Σε υποβιβάζει κατευθείαν. Αν υπάρχουν αποδείξεις, αν υπάρχουν απτές αποδείξεις, να πέσει ο Ολυμπιακός αύριο στη Β' Εθνική. Ή υπάρχει κανένας που να λέει κάτι διαφορετικό, φίλε μου? Δεν υπάρχει. Κοίταξε, φίλε, άκου λίγο. Μην συμπουστάρουμε τον Ολυμπιακό, δεν κατάλαβα. Είμαστε λίγο... Όχι, δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Να σε πω κάτι. Εγώ, σαν ΠΑΟΚ, δεν γουστάρω να πέσει ο Ολυμπιακός. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχουν πραγματικά αποδείξεις, γιατί? Για ποιο λόγο? Δεν γουστάρω να πέσει ο Ολυμπιακός, γιατί τα λαμόγια. Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν φταίει για τα λαμόγια που τον διοικούν. Καλά, ρε φίλε μου. Είναι αυτοί οι λοβοτομημένοι που τους χειροκροτούν. Καλά, εντάξει. Και όλος ο σανός που μοιράζεται σε αυτονία. Άκουσε με λίγο, άκουσε. Ο Ολυμπιακός στα σωματείο δεν φταίει για αυτούς που τον διοικούν. Ναι. Κανείς κόσμος δεν φταίει για αυτούς που υπάρχουν στη διοίκησή του, έτσι. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς. Σίγουρα, είναι σίγουρα. Οι πρόεδροι και πρέπει. Άμα ήταν έτσι, αν ήταν έτσι, δεν υπήρχε ποτέ ευθύνη της ομάδος. Σε καμία απόφαση. Σε καμία απόφαση. Έγινε τώρα αυτό με το ΚΑΣ. Κλείσε μόνο με αυτό. Κλείσε μόνο με αυτό, γιατί έχουμε δύο γραμμές. Κλείνω. Αν ήταν η Λιβαδιά στη θέση του ΠΑΟΚ, θα είχε πέσει. Ούτε καν θα είχαν βγει να πούν μείον 7 και μείον 5 και μείον 15. Θα είχε πέσει, γιατί απλά. Για να κάνεις προσφυγή στο ΚΑΣ και όλη αυτή τη φάση που θα πληρωθούν όλα αυτά, παίρνεις ένα Πρίγιοβιτς, φίλε, με αυτά τα λεφτά. Ναι, είναι πολλά λεφτά, το είχαμε πει. Και τα παράβολα και οι δικηγόροι και τέτοια είναι πολλά λεφτά. Και πολλές ομάδες κατρακύλησαν και εξαφανίστηκαν λόγω ότι δεν μπορούσε να κάνω προσφυγή. Και η Ξάνθη δεν κάνει προσφυγή στο ΚΑΣ, γιατί όταν θα έρθει το τελικό χλαπ, η ΦΑΠΑ θα την πάρει μπάλα και αυτή να φύλλε, γιατί είναι μέσα. Ατράντα, το παράδειγμα πάνω σε αυτό το οποίο λες είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς με την υπόθεση Βάλνερ, που δεν μπόρεσε να πάει στο ΚΑΣ. Δεν είχε το δικαίωμα να πάει στο ΚΑΣ. Γιατί είχε βγει ένας Αριανός και έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ έριξε την Καλαμαριά. Όχι, φίλε, ο Ολυμπιακός έριξε την Καλαμαριά με τον Βάλνερ. Ωραία. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σας, αν θέλετε. Πασκάλης, Ολυμπιακά. Νάτος. Καλησπέρα. Πήρα τηλέφωνο, μήπως επειδή το ξανάκανες, έβγαζες παράλληλες ακροατές και είπα μήπως με βγάζεις ξεστή. Α, με τον Τάσο, ξεστή. Απλά εγώ δεν μπορώ την ώρα που έχω κάποιος στον αέρα να πατήσω, να ακούσω, ας πούμε, και να πω, να μιλήσω με αυτόν που είναι στην αναμονή, εντάξει. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, δεν το ακούσει αυτά που θα πεις. Από ό,τι κατάλαβα, είναι αδιούχος. Ναι. Είναι έτσι. Ναι, ξεκίνησε η άδειά του. Εντάξει, βέβαια. Λοιπόν, καλά να περάσει όπου και να πάει. Έτσι. Να γυρίσει ευχαριστημένος και να μην ακούει ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Γιατί εγώ βάζω ραδιόφωνο και τηλεόραση, Τάσο μου, θα στεναχωριέσαι. Γιατί να στεναχωριέται? Λοιπόν, η απόφαση. Είναι, το ξέρει την απόφαση, γι' αυτό ο Πασκάλης. Η απόφαση θα βγει για του χρόνου. Λοιπόν, απλά ότι αυτό που ήθελε να πετύχει ο Ολυμπιακός, να πάρει το ποτάσμα, το πέτυχε. Επομένως, και 10 βαθμούς να φάει, που λέει ο λόγος ο ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει πλέον, αυτό που θέλαμε το κάναμε. Είναι σαν λοιπόν, ένα λεπτό. Είναι σαν να λες όμως ότι όλο αυτό ήταν σκευωρία. Α, αυτό έτσι όπως το λες. Άκουσα να δεις, ο Ολυμπιακός. Ναι. Σαν αυτό το χαρτί της Χάδης έχει άλλα 3 ευθυζητάρι και δεν τα βγάζει. Θα τα βγάλει ένα κάθε χρονιά για να παίρνει το επόμενο. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό τώρα, εσένα, σαν φίλο του Ολυμπιακού, σας αρέσει να κρίνετε το πρωτάθλημα στις διαδικαστικές αίθουσες και κάθε χρονιά να χρησιμοποιεί το δικαστήριο για εγώ, να πάρει το άλλη ερώτηση, Πασκάλη, δηλαδή αν δεν είχε βγει αυτή, άρα μας λες ότι δεν θα παίρνει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός? Πράγμα, όχι μέχρι ένα σημείο, δεν αμφιβητούμενο. Άρα λες ότι δεν ήσασταν τόσο καλύτεροι όπως, ας πούμε, άρα χωρίς αυτό μπορεί και να το χάνατε το πρωτάθλημα. Αποδείξα, άκουσα, δες, κύριε. Ήμασταν αυτοί φέτος, όπως πέρυσι, ο ΠΑΟΚ έπαιξε την καλύτερη μπάλα, φέτος ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερη μπάλα από όλους. Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρος για κάτι
όταν είδες παίζανε 90 λεπτά και στο 90 ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ και κέρδισε. Ναι. Πρόπερσι έπρεπε να φάει 25 γκολ ο ΠΑΟΚ, ναι, και βάλαμε ένα από τον γκολ και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Για να είμαστε σίγουροι 100% mm-hmm, έγινε αυτό που έγινε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα με την Ξάνθη, ο Ολυμπιακός δεν το ήξερε από φέτος. Mm-hmm. Που βγήκε. Το ήξερα από πέρσι. Πέρσι. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε πέρσι που και πάλι τσίμα-τσίμα ήταν το. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε. Γιατί πέρσι είχε σύμμαχο την κυβέρνηση. Όταν βγαίνει ένας δουλάρης και λέει ότι αν δεν ήμασταν εμείς, δεν πέραμε προτάσμα. Υπάρχει όλα πάλι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι ψηλιάστηκε την υπόθεση με την πολυδιοκτησία από την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ πέρσι το καλοκαίρι. Που έβγαλε την παράγραφο τέτοιο, ναι, για την πολυδιοκτησία. Λοιπόν, από τότε πιστεύω ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει να την ψηλιάζεται. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Στέλιος. Ότι πιθανόν κάτι να γίνεται. Τώρα ναι. Υπάρχουν ναι, και άλλα χαρτιά που καταδικάζουν τον ΠΑΟΚ. Αυτά θα βγουν όταν δούμε, πρέπει να βγουν. Θα δούμε. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε, όχι αυτά που δεν βλέπουμε, έτσι. Απλά η αγωνία, ο καρκίνος. Όχι, φίλε, αυτή τη λέξη. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Η αγωνία, η φετινή, μετατέθηκε για του χρόνου, οπότε πάλι θα αμαλώνουν μεταξύ τους γιατί έγινε κλπ. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, το όνειρο το δικό μου, που δεν με ενδιαφέρει που χάσαμε. Κλείνεις με αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει 4 αστέρια ο Ολυμπιακός. Ναι. Θέλει άλλα 5 πρωταθλήματα, ναι, για να τα κάνει 5. Ναι. Λοιπόν, οπότε θέλω άλλα 5 πρωταθλήματα. Ναι. Γιατί το φετινό το πήρα, να κάνω 5 αστέρια. Αυτό είναι το όνειρο το δικό μου. Εντάξει, θα τα κάνω, Πασχάλη. Να μην είναι παραπομπμένοι παοξίδες και χαρούμενοι ότι κερδίσανε, γιατί δεν κερδίσανε τίποτα. Η Κάγκρανα, πώς το λένε. Αλλάξε ασθένεια. Προχωράει, καταλάβαμε. Προχωράει η Κάγκρανα, εντάξει. Μεταφέρεται για φέτος. Επομένως, θα έχουμε πάλι γλέντια. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι για σαν τον Τάσο. Όντως, καλά να περάσει. Εντάξει, μία εβδομάδα θα λείπει. Θα ξαναπάρει μία εβδομάδα τώρα και μετά τον Αύγουστο. Αλλά λοιπόν, το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί χαίρονται ναι, ότι παίρνουν τα πρωταθλήματα στο δικαστήριο με ξεπερνάει. Πραγματικά με ξεπερνάει. Στον τελευταίο φύλλο για να πάμε στο διάλειμμα. Έτσι έχουμε περάσει ήδη την ώρα και μετά φυσικά πάλι θα έχουμε ανοιχτές γραμμές. Καλησπέρα. Γεια σας. Νάτος. Άκης, είδες τώρα που σε πήρα χαμπάρι. Τι κάνετε. Μεγαλώνουμε δυστυχώς, δεν μικραίνουμε. Καλά είμαστε. Το πρόβλημα που είχε Ζάχο, τι έγινε. Το πρόβλημα είναι, σου είπα, είναι εντάξει, να μην κρυβόμαστε τώρα. Ο πατέρας μου έχει ξεκινήσει να έχει άνοια, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Αλλά ευελπιστούμε να το πει. Υπομονή θα κάνεις. Υπομονή και, ναι, ναι, υπομονή και θα προσέχεις. Καλά, η μητέρα μου θα κάνει. Εγώ και εγώ θα κάνω βέβαια, αλλά η μητέρα μου πιο πολύ τα υπομίζεται αυτά. Και εγώ θα κάνω, ναι, εντάξει, και εγώ θα κάνω. Δεν το συζητάμε. Και ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας. Θα το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ευελπιστούμε να μείνει σε αυτό το επίπεδο που είναι, αν και. Εντάξει. Τώρα είμαστε καλά. Δηλαδή, τώρα που είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Να μην χειροτερέψει. Να δούμε. Ο Θεός ξέρει. Να δούμε. Πάμε. Για το προηγούμενο θέλω να πω. Έχω ένα αστέρι που τότε που ήμουν αντιπολοκαγό στο στρατό. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι οι Ολυμπιακοί έχουν έτσι μια αιμονή με το πρωτάθλημα. Εντάξει. Δηλαδή εγώ σαν ξέρεις τι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Επειδή έζησα τα πρωταθλήματα του Άρη στο μπάσκετ, φυσικά θέλω να πάρω το πρωτάθλημα, αλλά δεν με κάνει και τόσο αίσθηση. Η Ολυμπιακή βλέπεις. 45 τώρα ο Πασχάλης δηλαδή έχει δει 15-20 πρωταθλήματα, 20 πρωταθλήματα έχει δει. Αλλά πάλι αιμονή με το πρωτάθλημα. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός θα έλεγα ρε φίλε, Μαρινάκη, συγγνώμη, κάνε Ευρώπη, κάνε να πάω έναν τελικό, έναν ημιτελικό UEFA. Δηλαδή, αυτό με το πρωτάθλημα είναι εκπληκτικό. Θα το πάρεις, μπράβο, και 50 θα πας ρε Πασχάλη και 60. Μεγάλη δουλειά. Μπράβο. Τέλος πάντων, άστο, τελείωσε αυτό. Μην συγχύζεσαι. Συγχύζομαι. Δεν μου λες, 25 είναι τα χιλιάρικα για τους άλλους. Ναι, έχουμε, δεν τη διαβάσαμε, να δεις ωραίο ύφος απάντηση στο Metro Media, το οποίο είναι εκπληκτικό. Βέβαια, αυτό το ύφος ήταν σε όλα τα κείμενα του Metro Media και πριν από αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν άλλαξε κάτι. Έλα, 25, λοιπόν, ναι. Άμα θα πληρώσουν 25 και πούνε, το σαλέπι είναι κερασμένο από μένα. Μπράβο, και εγώ θα κεράσω ένα ουισκάκι. Ένα ουισκάκι θα κεράσω κι εγώ. Είμαι άπλας. Έτσι και άργησε και πολύ. Άργησε. Τέσσερα χρόνια φωνάζουμε. Τέσσερα χρόνια φωνάζουμε. Άργησε. Εντάξει. Άντε, τα γένια μου να τα ευλογήσω. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Να σε καλά. Λοιπόν, δεν θα πάρω το φίλο. Θα κάνει λίγο υπομονή. Είναι 10 και 10 σχεδόν και 8 λεπτά για να μην λέω και ψέματα. Θα περάσουμε και θα ξεκινήσουμε με την. Θα τη διαβάσουμε, γιατί άμα ανοίξουμε εμείς δεν θα τη διαβάσουμε. Θα μας δώσετε 2 λεπτά να τη διαβάσει ο Στέλιος την ανακοίνωση, γιατί όντως πρέπει όλες τις πλευρές να τις να ακουγόνται, έτσι. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της Metro Media, έτσι, του ομίλου Μετρόπολης. Και φυσικά θα σχολιάσουμε και θα απαντήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο αθλητικό Λίμπερο 107,4. Το 23-10-287 και 3-8 θα είναι σε λίγο και πάλι δικό σας. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά, όπου έρχεται εκείνη την ώρα ο Γιώργος Αγόρας με τη Ζούγκλα, την εκπομπή Ζούγκλα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στην αναμονή. Θα του πω να περιμένει άλλα 2 λεπτάκια, γιατί πρέπει να διαβάσουμε. Γιατί αν ανοίξουμε, δεν θα το διαβάσουμε. Να διαβάσουμε για να έχουμε την άλλη και την αντίπερα όχθη, την άποψη της Metro Media, του ομίλου Metro Media. Ξεκίνα, να διαβάσω και τον τίτλο. Δεν διάβασα, φυσικά, δεν με το διαβάσει. Έχει τίτλο Σταχνάρια του Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ζητάει 25.000 ευρώ για τη μετάδοση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Όπου θέλω, θα σταματάω να πάμε. Ο καλύτερος μαθητής της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι η ΠΑΕ Άρης, γι' αυτό προφανώς και ο κύριος Καρυπίδης ακολουθεί κατά γράμμα της πολιτικής του κυρίου Μαρινάκη απέναντι στον όμιλο Μητρομίντια. Μόνο που, εντάξει, εσύ ποιος είσαι θα μου πεις, εγώ το φωνάζω 4 χρόνια. Νομίζω αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει 2 χρόνια στέλιο, έτσι. Που λέει στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θέλω 20.000 ευρώ. Προφανώς, άρα ο Ολυμπιακός ακούει Ντρούλινγκ. Προφανώς, έτσι. Πήραν την ιδέα μου προφανώς ο Ολυμπιακός, άρα εγώ είμαι αυτός που ξεκίνησε αυτό. Ναι. Πάμε. Ο κύριος Καρυπίδης φωνάζει με κάθε τρόπο τις κάθε υπηρεσίες που προσφέρει στην ομάδα του Πειραιά. Ο παράγοντας του Άρη μάλιστα ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές στην περίπτωση της μεταγραφής του Ματέο Γκαρσία. Η πιστή αντιγραφή των πολιτικών της ΠΑΕ Ολυμπιακός από την ΠΑΕ Άρης επιβεβαιώνεται και με την σημερινή απάντηση της ΠΑΕ 25.000 ευρώ στο ραδιόφωνο για τη μετάδοση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός σε ένα μόνο εντός έδρας αγώνα από ένα μόνο ραδιόφωνο απαιτεί διαχρονικά πληρωμή δικαιωμάτων. Ο αγώνας είναι με τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, τον οποίο ο όμιλος Μητρομίντια τον έχει στηρίξει όσο κανένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης στα χρόνια της άγωνης γραμμής Γ και Β Εθνική, πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ για τηλεοπτικά δικαιώματα και δημοσιογραφικές αποστολές, ακολούθησε την ίδια πολιτική με τον Ολυμπιακό, πιστεύοντας ότι θα τιμωρήσει το ραδιόφωνο για την κριτική που κάνει στον Θόδωρο Καρυπίδη. Ζητάει ΠΑΕ 25.000 ευρώ για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Με αυτή την απέτηση, η οποία ξεπερνάει το εθιμικό δίκαιο στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, η ΠΑΕ Άρης επιχειρεί να φημώσει τον όμιλο Μητρομίντια. Στην ουσία, στερεί από τους χιλιάδες φίλους της την ενημέρωση, η οποία είναι η αρχή της δημοκρατίας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει ακόμα μια άστοχη έμπνευση που τον εκθέτει τόσο στον κόσμο του Άρη, όσο και στην κοινωνία του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Ωραία, δώσε μου. Καταρχήν. Αν νομίζετε ότι εκθέτει, να σας πω ότι είναι σε ποσοστά πινοσέτη είναι αυτό που απαιτεί ο κόσμος του Άρη. Νομίζω 99,99. Αν νομίζετε ότι βγαίνει χαμένος από αυτήν την. Και κάτι άλλο. Όπως σωστά λέει, ο Ολυμπιακός ζητάει μόνο από το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Όταν παίζει ο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, εμείς λέμε σε κάθε μάτς. Σε όλα τα μάτς. Δηλαδή, αν την άλλη τελευταία αγωνιστική ήταν Άρης Αχαρναϊκός, 25.000 ευρώ για να μπείτε μέσα. Εντάξει, εγώ έλεγα 20, το άφησε λίγο. Λοιπόν, άμα μπορεί να κάνει διορθωτική, να σας πει και 30. Είναι ένα φθηνό επιχείρημα απάντηση στην κριτική που του γίνεται, ναι. Η οποία είναι στα πλαίσια της διοντολογίας. Εκτός και αν ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει πρόσθετους λόγους με κάθε τρόπο να στέλνει μηνύματα στο λιμάνι, προκειμένου να επιβεβαιώνει την πίστη του στο μεγάλο αφεντικό. Ωραία. Εγώ, αν ήμουν μετά από αυτήν την ανακοίνωση, θα έλεγα, ζητάω συγγνώμη, όχι 25.000, 40.000. Λοιπόν, να μην ξαναπούμε. Υπάρχουν 130 λόγοι που μπορούμε να εκθέσουμε εδώ πέρα για ποιο λόγο και πώς και τι κάνατε και πώς είσαστε εχθροί, θεωρώ εγώ, του Άρη, εισαγωγικά το εχθροί. Λοιπόν, δεν τους έχουμε πει πολλές φορές, δεν ενδιαφέρον για το ακροατήριο. Πάμε στον κόσμο 2310-287 και 3-8. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3-8. FM κενό σχόλιο μήνυμα στο 54-222. Καλησπέρα στο φίλο και το ζητάμε συγγνώμη γιατί έπρεπε να διαβαστεί η ανακοίνωση της Metro Media. Τι λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Κώστας. Έλα, ρε Κώστα. Τι λέει, Ζάχο, γεια σου, λέει, και το παλικάρι. Ο Στέλιος. Στέλιος Παπαντονίου, είπαμε. Παουκ Ντέι.
Εγώ θα το λέω, ρε, πλέγεσαι. Εντάξει, το λέω. Εγώ λέω Pauk Day. θα μου την πέσω και στο δρόμο. Όχι, εντάξει. Λέω Pauk Day. Έλα, ρε. Σάχο. Ναι. Πιο εμετικός οπαδός από το μπαμπού του Ποπάη δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, σου ζητάω. Γιατί δεν το άκουσε και ο Στέλιος. Από ποιον? Από τον παππού του Ποπάη. Ο παππού του. Μπεκροκανάτα που βγαίνει, ρε. Εδώ σε εμάς. Ο Μπεκροκανάτας. Ούτε το όνομά του δεν θέλω να δω. Εντάξει, άστο, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Ο Γαβράκος. Ο περήφανος Γαβράκος που το παν είναι να πάρει το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Εντάξει, για το λες για τον εντάξει. Αυτή είναι η ποιότητά τους, χαίρομαι που το παραδέχονται. Με κάνει πολύ περήφανο που στη ζωή μου αυτή θα είμαι πάντοτε ένας δηλωμένος αντιολυμπιακός. Θα συχαίνω με κάθε τύπο αντιπροσωπεύει αυτή την νοοτροπία. Γιατί υπάρχουν, όπως το είπες και εσύ νομίζω χθες, στο στρατό Πειραιώτες γνωρίσατε καλά παλικάρια. Και εγώ όντως, στη πραγματική ζωή δηλαδή, ταιριάζουμε με τους Πειραιώτες. Αλλά... με κάτι νοοτροπίες τύπου Μπεκροκανάτας. Εντάξει, μόνο μην το λες έτσι τον άνθρωπο όμως τώρα, Κώστα. Δεν εντάξει, ανέφερα κάποιον απαγχαλμού, συγγνώμη, Ζάχα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν εντάξει. Ανέφερα κανέναν. Εντάξει. Όποιος είναι Μπεκροκανάτας, σας... Εντάξει, τώρα χαρακτηρισμός δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Αγόρι μου, αόριστα. Δεν είπε άτομο, ναι, δεν είπε όνομα, αλλά εντάξει. Δεν είπα συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ έδωσα κάποια χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με πολλούς χαρακτήρες. Ωραία. Είσαι, ξέρεις, τριπλάρες, ωραία. Είσαι τριπλέρ, από την άλλη. Ρε φίλε, εγώ δεν στιγματίζω το σταθμό, απλά λέω αυτά που πρέπει να πω και όπως πρέπει. Ωραία. Συνέχισε. Ναι. Ό,τι λέω νόμος. Πάντα. Βλέπεις ότι αρχίζουν να κυγυρίζουν τα πράγματα. Δεν είδα τίποτα τέτοιο, όταν δω θα σου πω. Πώς δεν είδες, ρε αγαπητέ. Δεν είδα, ρε φίλε. Παρετήσεις, ξυλώματα. Δεν είναι ένα ξυλωματάκι αυτό τώρα? Γιατί... να τους ζηλιαστούν λίγο ότι δεν τους παίρνει άλλο να δρουν αφαίρετα. Θα δείξει. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Προφανώς είναι. Να πω κάτι όμως αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί πάντως που ήταν στην ΕΕΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν, φίλε. Δεν μπήκαν επί Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους έβαλε. Οι δύο είναι της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκαν όμως επί Νέας Δημοκρατίας. Α, εντάξει. Ναι, θέλω να πω ότι αυτοί ήταν διορισμένοι. Σωστό, λες. Ναι, ήταν διορισμένοι. Κώστα, λέω ότι ήταν. Ναι, λέω τώρα αν παίρνουν εντολές ή όχι, δεν το ξέρω και φυσικά δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα στον αέρα, ούτε τα υιοθετούμε. Λέω ότι ήταν διορισμένοι και αυτό είναι σίγουρο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν επί Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο αντικαταστάθηκαν και μπήκαν. Όχι, για αυτούς δύο που ήταν του διαιτητικού. Δεν λέω τις ΕΠΣΛΕΣ. Αυτοί είναι όλοι επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους έβαλε εκεί και υποτίθεται, δεν ξέρω κιόλας, είναι τακτικοί δικαστές αυτοί, έτσι. Ναι. Υποτίθεται, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω το. Τακτικοί δικαστές. Αγάπητέ μου, εδώ τα πράγματα είναι απλά. Σε γύρισαν πίσω την υπόθεση και σου είπαν, φιλαράκι, δεν έκανες τη δουλειά σου. Πόσο πιο απλά να σου το πούνε. Ναι, δεν είπαν ότι σταθώει όμως. Δεν είπαν ότι είπε δικάστε. Μου φέρεις ένα ποτήρι άδειο. Είπαν δικάστε, δεν είπαν ότι σταθώει, έτσι νομίζω. Αυτό θα φανεί βέβαια. Όχι, δεν είπαν, αυτό σου λέω. Εγώ ναι. Σου το αναφέρω γιατί αυτή η επιτροπή εξαφανίζεται. Γιατί ωραία. Τους είπαν, παιδιά, δεν κάνατε τη δουλειά σας. Βέβαια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχε κάποιος λόγος που δεν κάναν τη δουλειά τους. Βέβαια, εδώ θα έχουμε ένα πρόβλημα τώρα και πρέπει να συζητηθεί αυτό. Υποτίθεται ότι αυτή δίνει άδειες για το επόμενο πρωτάθλημα, έτσι. Όποιος δεν πάρει άδεια, νομίζω. Ο Πανετολικός π.χ. που δεν πήρε, μπορεί να πάει στο ΚΑΣ και να πει: φίλε, αυτή μας λέει η επιτροπή ότι δεν υπάρχει κανονικά. Για ποιο λόγο, ας πούμε, βγάζει. Ποιος δεν είπε, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, δεν λέμε ότι αυτή δεν είπε το ΚΑΣ. Υποτίθεται ότι δεν έχει κανέναν λόγο αυτή η επιτροπή να βγάζει τέτοιες αποφάσεις. Έτσι δεν είπε. Είπε, η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική. Α, αυτό είπε. Εγώ νόμιζα. Αυτό είπε. Γιατί μπορεί να προσβάλλει οτιδήποτε, οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα, άρα απόφαση τη ΕΕΑ. Εγώ έτσι κατάλαβα. Βέβαια, ρε φίλε. Θα πάει ο Πανετολικός τώρα, γιατί λέει, γιατί δεν μου δίνετε για του χρόνου. Νομίζω δεν πήρε ο Πανετολικός, έτσι. Και ο Πανιώνιος πάλι. Άμα νομίζω ότι μπορεί να το διεκδικήσει, γιατί να μην. Ναι, εντάξει, αυτό λέω ότι είναι πρόβλημα. Εγώ δεν είπα αν έχουν δίκιο ή όχι. Δεν είναι δεσμευτική και το απόδειξε το μεγαλύτερο αυτό το δικαστήριο που υποτίθεται υπάρχει. Για να δούμε. Ανοίγει ο άλλος μήλος. Απλώς είτε έτσι. Αλλά είδες ότι πάει και αυτό το ξεσκαρτάρισμα, δεύτερο στη σειρά. Καταλαβαίνεις, λέω σιγά-σιγά. Για να δούμε. Είχαν φαγωθεί, αν θυμάσαι, να μην φτάσει ο Πάοκ στο ΚΑΣ. Θυμάσαι, τι λέγανε. Θα πάτε στο ΚΑΣ και θα πέσετε. Και εγώ έλεγα που έλεγα τον Τάσο, γιατί δεν πας στο ΚΑΣ, μετρούσα τις μέρες. Και εγώ το έλεγα, για να μην νομίζει. Είχες ασυποβληθεί κι εσύ από αυτή τη σκέψη.
Όχι, εγώ θέλω. Εγώ θέλω... την πλήση κεφάλαιο από τα μέσα. Όχι, εγώ απλά. Έτσι είναι, Ζάχο μου. Εντάξει. Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, okay, δεν θέλω να το δεν σε κατηγορώ εσένα. Ο κόσμος αυτό, αυτό λέμε που η κοινή γνώμη που μας έλεγε σας πιάσαμε τη γίδα στην πλάτη. Αυτό το πράγμα είναι. Έκανε φάει όλοι την ύπνοση που πλάτα μέσα μαζί. Θα φανεί τώρα και πολύ περισσότερο 100% θα φανεί στο ΚΑΣ. Γιατί πιστεύω ότι θα ξαναπάει 100% στο ΚΑΣ η υπόθεση. Οπότε εκεί δεν υπάρχουν ούτε τερτύπια ούτε... Ναι. Ζάχο μου δεν θα πάει πουθενά. Το πρόβλεψα γι' αυτό ότι αν δεν πάει ο Ολυμπιακός, αν δικαιωθείς και δεν πάει ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ, λέω ότι είχες από την αρχή δίκιο, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Αυτό νομικά έχω δίκιο. Να δούμε. Αλλιώς θα είχαμε ήδη φουντάρει. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Νομικά είμαστε καλυμμένοι. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Και εκεί θα πρέπει η ΠΑΟΚ να του ταράξει στη μήνυση και συναγωγή σε περίπτωση που γίνει. Αν είστε αθώοι, φυσικά. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια σας, κύριε γεια σας. Βασίλη. Τι κάνετε? Γεια σας, Στέλιο. Γεια σας, Ζάχο. Γεια σας, κύριε και Βασίλη. Και όντως, πραγματικά, έχουμε καιρό. Σας ακούμε. Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω, διότι ήταν στο φόρτε το play-off. Ναι. Από ό,τι είχα λόγιο αποκλειστικό, οι φίλοι του ΠΑΟΚ και το Άριος. Καλά, το Άρη όχι και τόσο πολύ, κύριε Βασίλη. Όχι, το Άρη όχι και τόσο πολύ. Εμείς παραδώσαμε πνεύμα με τον γκολ του Λιβάγια. Δεν νομίζω να είχαμε άλλο. Παραδώσαμε πνεύμα και λέμε καλό καλοκαίρι από τότε. Ζαχαρία, παίζεις ποδόσφαιρο, δεν παίζεις περίπατο. Ναι, καλά, παίζουμε. Υπάρχει αγωνιστική δράση, αλλά όπως βλέπετε. Το ποδόσφαιρο, αν ο διαιτητής δεν βάλει τη σφυρίχτα στο στόμα, δεν έχει τελειώσει ποτέ. Ναι, σωστό αυτό. Θυμίσω την Bayern με τη Manchester United. Ναι, λέω από πλευρά στόχων, ας πούμε. Ένα πράγμα που κυνηγήσαμε, τελείωσε ο στόχος εκεί. Οπότε υπήρχαν παιχνίδια, αλλά δεν υπήρχε στόχος. Εκείνο το μάτς, να σκεφτείς, ο καλλιτέχνης που βρίσκεται μέσα για να χτυπήσει πάνω στο κύπελο τον τροπεούχο, είχε ξεκινήσει να χτυπάει Bayern. Σωστά, αυτό γίνεται στο Champions League που όταν τελειώνει το μάτς και το έχει πάρει μία γράφει το όνομα της ομάδας πάνω στο... Ναι, με γραφίδα, ναι. Είχε ξεκινήσει να γράφει Bayern. Ναι, πάρτε το corner μέσα, πάρτε το σβήσε, δεύτερο κοιτάλο και τελειώσαμε... Πήρε τη σβίστρα, τόλυψε το B, το πρώτο. Έτσι ακριβώς. Και έγραψε Glory. Κοίταξε, δεν θα έπαιρνα, αλλά επειδή άκουσα από την αρχή, μάλλον από τις ημέρες τώρα, μια εβδομάδα, την ανίκαιρη επέθεση που δεχόταν ο κύριος Καρυπίδης από το συγκεκριμένο πολυμέσο. Έτσι. Μία νίκιος που δεν κατάλαβα για ποιο λόγο και από πού εκπορεύονται. Βέβαια θα μπορούσα να μιλάω για ώρα για αυτό το πολυμέσο το οποίο τι φτιάχνει για τα αθλητικά της Θεσσαλονίκης νομίζοντας ότι παρέχει εκδούλευση στον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένο όχι στην ομάδα του ΠΑΟΚ αλλά τον κύριο Σαββίδη. Όλο τον καιρό εμένετο εναντίον του προπονητού του ΠΑΟΚ. Ναι. Το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο. Δεν είναι μοναδική. Για την εφημερίδα λέτε. Για την εφημερίδα λέτε, ναι. Τα προσέλα. Κατά του Φερέιρα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένος όμιλος, είναι και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για αυτή που παρακολουθούσα εγώ δια τις ζώσεις και από συγκεκριμένες εκπομπές του μέσου. Η περισσότερη βασικά. Την τελευταία εβδομάδα οι επιθέσεις γινόταν καθημερινές και χωρίς λόγο. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα με αυτό που απέτησε ο κύριος Καρυπίδης ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αυτό έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε, ναι, βέβαια, για το μαγαζί του να ζητήσει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Και ξαναχυθήκανε πάλι από το απόγευμα στο ίδιο στυλ. Βαστάτε Τούρκοι τάρματα και ερχόμεθα. Δικαιώμα. Η δημοσιογραφία θέλω να τους πω επειδή ακούνε. Δεν είναι να κάνεις πολιτική. Η δημοσιογραφία είναι να παίρνεις την είδηση και να τη μεταφέρεις όπως είναι ανώθευτη. Όχι που κατέβασαν δύο μέρες με την απόφαση, όχι απόφαση, το πισωγύρισμα της αποφάσεως από το ΚΑΣΠ προς τις ελληνικές αθλητικές αρχές να δικάσουν την υπόθεση για νίκη και να θεραπευολογούν. Διότι το χειρότερο πράγμα δεν είναι να μη δημοσιεύσεις κάτι. Είναι να κρύψεις την αλήθεια.
Αυτό, κύριε Βασίλη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό είναι δικαίωμά τους, άμα θέλουν αυτό να το κάνουν, αν το κάναν, δεν το είδα. Εγώ μιλάω για πόλεμο και δεν μιλάω τώρα. Μιλάω για τουλάχιστον τα τελευταία 3,5-4 χρόνια. Πόλεμο κατά του Άρη. Μιλάμε για πόλεμο τώρα και τα σχόλια αυτό που διάβασε προηγουμένως ο Στέλιος, τα σχόλια και το ύφος αυτό ήταν πριν κάνω ο κύριος Καρυπίδης κάνει αυτό που έκανε και κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει και νωρίτερα. Ο σχολιασμός όλων. Ναι. 10-15 μέρες. Όλο το ύφος και ο σχολιασμός και των εκπομπών, να βάλετε, γιατί υπάρχει οι εκπομπές, όπως και εδώ πέρα ανεβαίνουν κάποιες εκπομπές, εκεί ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές. Αν ακούσετε, είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος, μπορώ να σας πω και χειρότερο. Και κάποια άλλα πράγματα, κάποια σχόλια στον αέρα και αυτό το βιντεάκι που διέρευσε με τον διευθυντή του σταθμού πριν αρκετά χρόνια, το οποίο προτρέπει αυτούς που παίρνουν συνέντευξη να πούν αυτά που θέλει αυτός, που είναι κατά του Άρη, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά κάποια στιγμή έπρεπε και ο Άρης να πάρει και άργησε, νομίζω. Άργησε για αρκετά χρόνια ο κ. Καρυπίδης. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Και δεν απέχεις από την πραγματικότητα. Εγώ παρακολουθώντας σχεδόν από την έναρξη του Λίμπερο, δεν, παρόλο τις αντιπαλότητες που μπορούν να υπάρχουν και είναι εντελώς φυσιολογικό, διότι μην ξεχνάτε, έχω κάνει ολόκληρο αγώνα ένα πρωί με τον αγαπητό μου Χρύσανθο, ο οπαδός, ο οπαδισμός γενικά φέρνει παραλογισμό. Ναι. Και προσπαθούσα επί όσα χρόνια σε όσους παραγωγούς έβγαινα να είναι χαμηλών τόνων, να υποστηρίζουν μόνο την ομάδα τους, να μην κρίνουν την άλλη ομάδα, ανεξάρτητα να τους αδίκησε και να βλέπει ο καθένας να βελτιώνει τον εαυτόν του. Διότι αν βελτιώσει τον εαυτό σου χωρίς να σε παρασύρει ο άλλος που έστω και αν σε αδικεί, μια μέρα θα τον νικήσεις. Κανένα παιδί από το Λίμπερο δεν μπορώ να καταλάβω τη δύναμη που την αντλεί. Τέτοιες ανίκες εκφράσεις που εδώ και καιρό εκτόξευε εναντίον του κυρίου Καρυπίδη. Και ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι Αριανός. Ναι, αυτό έχει ιδιαίτερη βάρητα που το λέτε, το γιατί είστε, ναι, έκανα, είστε Ηρακλειδές. Του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Μελισσανίδη. Διότι αυτοί οι άνθρωποι εμοραγούν εντός ή εκτός εγωγικών οικονομικά. Είναι υπεύθυνοι, αυτοί έχουν την υπογραφή, αυτοί θα δώσουν λόγο όταν θα χρειαστεί να δοθεί ο λόγος, μακάρι να μην χρειαστεί κανένα από αυτούς. Δεν μπορεί ο καθής αργυρώνητος να κάθεται σε μια καρέκλα και από εκεί να έχει ένα μυδράλιο και να εκτοξεύει τους μύδρους προς πάσαν κατεύθυνση. Ωραία. Κύριε Βασίλη, να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω, κλείστε με αυτό, ναι. Ένα λεπτό και ναι, βέβαια, έχετε το λεπτό. Στην τελευταία συνέντευξή του και ύστερα από ένα μήνα πέθανε, ο Γιώργος Σαφέρης, σε μία συνέντευξή του αυτή τελευταία στη Μαρία Ρεζάν, τον ρώτησε, και τώρα κύριε Σαφέρη, λέει, διότι ήταν και λίγο ασθενής, φαινόταν ότι δεν πήγαινε καλά η υγεία του. Τι θα λέγατε, λέει, τι ήσασταν, λέει, στη ζωή σας. Μα τη λέει, αγαπητή μου Μαρία, δημοσιογράφος γεννήθηκα, δημοσιογράφος θα πεθάνω. Αυτό το είπε ο Σαφέρης, που υπήρξε υπουργός στην κυβέρνηση του Παπάγου, υπήρξε περισβευτής, πρόξενος και φυσικά νομπελίστας. Νομπελίστας. Δηλαδή λόγιος. Όλοι αυτοί, λοιπόν, νομίζουν ότι ακολουθούν το Σαφέρη. Μα αυτή είναι τίποτα και ο Σαφέρης είναι Σαφέρης. Γιατί πάντα έγραφε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και συγγνώμη αν μακρηγόρησα από τους... Δεν μακρηγορήσατε, είπαμε, κύριε Βασίλη. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε και καλά. Καλό σας βράδυ. Στους δύο φίλους που περιμένουν για να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Καλησπέρα. Γεια σου, αδερφέ. Νάτος. Νάτος. Πασχάλης, Άργος, Ορεστικό. Όχι μόνο, ξέρω. Γεια σου, Ρεσελάρα, Πάοκη, αγόρι μου, λεβέντη μου. Τι κάνετε. Μη μασάς, ρε. Τι να μασάει, τι είναι. Δεν μασάω, δεν έχω θέμα. Μυρικαστικό. Όχι, ρε, και εσύ, ρε. Τι είναι, τα μυρικαστικά δεν μασάει. Λοιπόν, το χοντρό. Λοιπόν. Πάμε. Λάγω το χοντρό, το έστειλες με άδεια, την αρκούδα. Δεν είναι χοντρός, εντάξει είναι. Φίτ είναι, φίτ. Άδεια, λοιπόν, να πάρει την οικογένεια, λοιπόν, να πάει ξεκουραστεί ο άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, δεν σε κάνω πλάκα.
Επειδή ψάχτηκα να δω τι πάτσε σα, ρε. Α. Τη μαρμίζα που βγαίνετε με το Ραπτόπουλο. Καλά, μένα δεν φαίνεται η φάτσα μου. Έχω γυαλί και σκούφο. Ναι, έχει γυαλί. Να σου στείλω... Αλλά ο άλλο, άμα το φέρω εδώ, αυτό θέλει δύο αγριγούρου να τα χορτάσει, ρε. Δύο. Πού να το χορτάσω. Πίνει και πολύ. Του πιωτού είναι. Οπότε θέλει πολύ εκεί. Ξέρω εγώ, τσίπουρο, τέτοιο τι πίνει. Ρετσίνα πιο πολύ. Κουστάρι. Ρετσίνα εσύ και τσίπουρο. Ελάτε με το καλό, όλα τα έχουμε. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Σου είπα, έκατσε αυτό τώρα που σου είπα. Οπότε. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Εντάξει, εντάξει. Κάτι θα γίνει. Θα περάσουμε να δω και την ξαδέλφη, είπαμε. Εσύ πρέπει να έρθει. Εγώ έχω την ξαδέλφη. Έχω σόι. Αργοσορεστικό, είπαμε. Γιάκα. Λοιπόν. Τι να πούμε. Ό,τι θες. Στεναχωρήθηκα πάλι για τον Πασκάλη του παδού του Ολυμπιακού. Στον ονόματός. Εντάξει. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι, δεν είναι κακό. Έχουμε και ίδιο όνομα. Λοιπόν, Ξέλιο, τι λες για τον Πασκαλάκη. Για τον Πασκαλάκη. Τον Ολυμπιακάκια. Γνώμιζα τον τερματοφύλακα. Και εγώ τον τερματοφύλακα κατάλαβα. Σε έκανε την απέκρουση στο 92, την κλείτωσες. Τώρα, εγώ το είπα πραγματικά ότι πραγματικά εντυπωσιάζομαι που χαίρονται οι Ολυμπιακοί να παίρνουν τα πρωταθλήματα στα δικαστήρια. Εντάξει, πραγματικά. Τέτοια πρωταθλήματα δεν τα θέλω. Αυτό το είπε ο Πασκάλης, ότι υπάρχουν στο. Εγώ θεωρώ ότι και το αυτό να μην υπήρχε φέτος θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Άσχετα αν δεν είχε μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ, θα το έπαιρνε φέτος ο Ολυμπιακός. Ήταν πιο σταθερός. Ναι, ήταν πιο σταθερός. Ο ΠΑΟΚ ήταν. Την κατάλληλη στιγμή. Γιατί, σκαμπανεβάσματα. Γιατί στη διάρκεια του πρωταθλήματος δεν ήταν τόσο. Στην κατάλληλη στιγμή όμως φορμαρίστηκε, είχε εκεί το κατάλληλο φορμάρισμα. Αυτό μετράει. Εκεί πέρα θα σου πει κάποιος από την αντίπαλη πλευρά. Ότι αυτό το σκαμπανέβασμα και η κατάλληλη στιγμή φίλετε... ήταν μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όχι, δεν ήταν. Αυτό ήταν η μετά. Ένα λεπτό, παιδιά, να λέμε ότι. Αυτό της πολυδιοξησίας έσκασε τον Δεκέμβριο, έτσι. Όταν έσκασε ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Ναι. Μετέπειτα άρχισε να πέφτει. Πρώτη τελευταία αγωνιστική που παίζει με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα είσαι δύο βαθμούς πίσω. Τον κερδίζεις και περνάς. Εντάξει. Εκεί, μέχρι εκεί δεν σε είχε επηρεάσει προφανώς. Τέλος πάντων, εντάξει. Παίζει ρόλο, όλα παίζουν ρόλο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα τραγούδι. Για πες. Μια διαδρομή του Πασκάλη Τερζή. Μια διαδρομή τελείωσε για τον Βιερίνια, τον Μάτος, τον Βαρέλα και τον Μαουρίσιο. Θες να πάρουν τον Μπούλογλου, έτσι. Τελείωσαν αυτοί. Δεν νομίζω. Μια διαδρομή τελείωσε. Ο Στέλιος να μας πει. Θα ανανεώσουν, για πες, ο Στέλιος, το ρεπορτάζ. Ο Μάτος έχει ανανεώσει αυτόματα γιατί το συμβόλαιο όταν ανανεώνονταν, άμα συμπήρωνε κάποιες συμμετοχές. Εφού σου λέει αυτόματα ανανεώθηκε. Αυτόματα ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μάτος. Τώρα ποιον άλλον είπαμε. Βιερίνια και ποιον είπες. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι σημαία που ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να τον ανανεώσει, είναι ο φυσικός αρχηγός της ομάδας. Οπότε. Βρε εγώ τα πιτσιρίκια, ρε σιλιό. Τα πιτσιρίκια παίζουν. Ο Τζόλης είναι βασικός. Ο Μιχαηλίδης είναι βασικός. Εντάξει. Μιχαήλ. Και ο Μιχαήλ το ίδιο. Πια. Τελείωσε. Εντάξει. Και έχω μεγάλο προπονητή στην ΚΑΠΑ 19. Βγαίνουν τα αστέρια σιγά σιγά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο Σαββίδης. Να μείνει ο Αμπέλ. Να μείνει ο Αμπέλ Φερέιρα. Στηρίζω. Και εγώ στηρίζω. Το θέλω. Καλά το θέλεις τώρα. Όχι, δεν λέω εσένα. Τρέλα έχω. Εσύ έλεγες υπέρ, σοβαρά. Δεν το θυμάμαι. Ανέκαθεν δεν έλεγα. Δεν το θυμάμαι, για να μην λέω ψέματα. Δεν το θυμάμαι. Ωραία. Καλά, okay. Εντάξει, άντε φυλάκια. Άντε Πασχάλη, να σε καλά. Τρελοκομεία είστε και οι δύο. Όχι, ρε, μια χαρά είμαστε. Τρελοκομεία, σιγά. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο πριν το διάλειμμα. Τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό τη στήριξη. Ναι, τον Πασχάλη πα, ένα σε θυμάμαι. Τον Πασχάλη δεν θυμάμαι τι έλεγε και πήγα να τον ψαρέψω λίγο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι. Το όνομά σου, αν θέλει καταρχήν, έτσι. Ναι, βέβαια, ο Άκης είμαι, Ζάχο, έχω βγει σε κουμπές. Α, ναι, έλα ρε Άκη, έλα, καλησπέρα. Και ο Στέλιος. Και στο Στέλιο, καλησπέρα. Και στον Τάσο, καλές διακοπές, να έχω φορτίσει μπαταρίες. Πάμε. Λοιπόν, να αφιερώσω και εγώ το τραγούδι που είπε ο προηγούμενος ο φίλος. Πασκάλης. Μια διαδρομή τελείωσε. Στο μεγαλύτερο αντιαριανό όμιλο που πέρασε ποτέ από τα αριζιανά της πόλης. Μια διαδρομή τελείωσε. Επιτέλους ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ξύπνησε. Φέρθηκε σαν πραγματικός Αριανός και με τέτοιες κινήσεις θα γίνει ακόμα πιο αποδεκτός στον κόσμο του Άρη. Εγώ το έχω κάνει κριτική πάρα πολλές φορές. Επιτέλους ξύπνησε, άργησε όπως είπες σωστά Ζάχο και εγώ συμφωνώ. Και επίσης θέλω να πω, να μην κάνει πίσω. Αυτό έλεπε, θέλω να πω ότι θα θεωρηθεί για μένα προδότης όποιος ποδοσφαιριστής, αθλητής, έτσι. Προπονητής. Παλέμαχος. Παλέμαχος, όλοι. Ό,τι σχέση έχει με άλλοι. Οι παλέμαχοι το έχουν πάρει σε ρηφορδόνη. Έτσι. Να μην λέω ονόματα τώρα, βγαίνει συνέχεια εκεί πέρα. Δεν θα ξαναβγεί σε αυτούς κανένας. Με ακούς εσύ, με ακούς. Η εκτρούλινγκ είσαι. Με ακούς. Σε
σε ακούω Ζάχο χρόνια. Και δεν το λέω επειδή μιλάω μαζί σου, συμφωνώ στον τρόπο που σκέφτεσαι στο 100% η άποψη. Καλά, εντάξει, το 100% μην το κάνουμε, δεν είναι και καλό. Σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων. Εντάξει, έτσι, έτσι, έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει και έχω και μια λύση για το μεγάλο, πώς το λένε, ξέρω εγώ, μέτρο... Μέτρο μήνυα, όμιλος με όμιλος. Λοιπόν, τους έχω λύση, να λύσουν το πρόβλημα αυτό με τα 25 χιλιάρικα. Θα βγάλει ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης για την επόμενη σεζόν, γιατί τώρα μένει ένα μάτς μόνο. Ναι, θα βγάλει ένα διαρκείας αν θέλουν. Θα πληρώνουν 400.000 το χρόνο. Θα είναι όλα τα μάτια του πρωταθλήματος μέσα. Θα είναι και τα δύο ευρωπαϊκά σίγουρα που θα παίξει ο Άρης. Δώρο όπως τα περσινά διαρκείας λες. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εγώ 250 ευρώ πήρα στη θύρα 2 πέρυσι. Φέτος κύριε Καρυπίδη, στο λέω θα πάρω δύο διαρκείας. Αν το κρατήσεις αυτό με τους συγκεκριμένους. Καλά, θα πάρω δεν, στη μία θα κάθομαι και στην άλλη θα βάζω στα πόδια μου. Sorry, θα πάρω δύο διαρκείας. Συγγνώμη, ναι, αν ήταν μόνο για ένα μάτς και στο επόμενο τους βάλει πρωτάθλημα, μιλάμε για ξεφτύλα, έτσι. Για μεγάλη φυσικά, ξεφτύλα. Φυσικά ξεφτύλα. Ξεφτύλα και... διάρκεια το διαρκείας για το συγκεκριμένο όμιλο και συνεντεύξεις τύπου κερασμένες μέχρι την προσφορά. Έτσι. Θα μπορούν να παραβρίσκονται και στις συνεντεύξεις τύπου. Και ένα σαλέπι για το χειμώνα, όπως είπε ο Άκης, ο άλλος ο συνονοματός σου, και ένα σαλεπάκι και εγώ ένα ουισκάκι. Σαλεπάκι για το χειμώνα. Μπράβο, κύριε Θόδωρο Καρυπίδη, επικροτούμε και όχι το 99%, το 100% του κόσμου του Άρη. Μακριά και αγαπημένοι με τους συγκεκριμένους. Έχετε κάνει μια πολύ ωραία παρέα στο Λίμπερο, εκεί πέρα, που φυσικά συμμετέχουν και Αριανοί και Παοξίδες. Το πρόβλημα του λαού του Άρη δεν είναι ο χουλιαμάς μεταξύ μας και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι λογικό. Όλη μια ομάδα υποστηρίζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι καταλαβαίνεις πότε κάποιος μιλάει με κακεντρέχεια, με ύπουλο τρόπο για να κάνει κακό στην ομάδα σου και πότε κάνει μια υγιή καζούρα που χρειαζόμαστε όλοι. Okay. Αυτά, παιδιά. Να σε καλά, και να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Στέλιο, πάμε στο τελευταίο για να έχουμε, ένα πεντάλεπτο. Ναι. Αν έχουμε ένα φίλο. Εντάξει, και μετά. Όχι, τι θέλεις να σχολιάσουμε. Θα έχουμε. Α, εντάξει, και μπάσκετ που είπε στην αρχή για να σχολιάσουμε. Πολλά είπα θα σχολιάσουμε, αλλά εντάξει, και την Παρασκευή θα είσαι εδώ. Don't worry. Εντάξει, ναι. Θα έχουμε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς έρχονται και διακοπές λίγο πολύ για όλους. Θα υπάρχουν απουσίες. Εσύ, εγώ δεν πάω διακοπές έτσι κι αλλιώς. Εσύ, ούτε εσύ θα πας. Εντάξει, κάνα Σαββατοκύριακο κατά και κάπου θα πας. Με την κοπέλα σου, μετά αυτά. Σαββατοκύριακο πάμε έτσι να. Χαλκιδική. Πλάτσα πλούτσα. Χαλκιδική κιόλας. Δεν λες και τίποτα εδώ κοντά Άγιο Παύλο και τέτοια. Μέχρι εκεί πας και Χαλκιδική έτσι. Να μην πάμε σε ένα. Δεν μου έρχεται. Δεν θέλω να πω ότι δεν θέλω να κάνω κούτρα διαφήμιση. Έχει κοπελιά αμάξι, τίποτα όχι. Δεν ακούει ο μπαμπάς. Ακούει ο μπαμπάς, εντάξει. Πάμε σε διαφημίσει. Μία δισκομπάλα λείπει. Το έχω κάνει. Ακριβώς από πάνω. Το έχω κάνει Blue Sky εδώ το στούντιο. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οχτάρια. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οχτάρια. Έχουμε μία γραμμή. Έναν ακόμη φίλο εκτός της μίας γραμμής. Αν υπάρχει, θα τον ακούσουμε, διότι βλέπω πάει και παρά 10 η ώρα. Έτσι, να κάνουμε και τον επίλογο και με τον Στέλιο. Πάμε κατευθείαν όμως στον φίλο που είναι στην αναμονή να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, Ζάχο, κύριε Στέλιο. Καλησπέρα. Έλα ρε Θόδωρε. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, όπως και εσύ, έτσι και εγώ ήμουνα εδώ και 4 χρόνια περίπου το φωνάζαμε αυτό το θέμα. Έτσι, και επειδή αφορά τον Άρη και τους Αργιανούς, είναι κάτι που μας... που το είχαμε μεγάλο δαλκά, σ' άκουγα για σένα. Καλά φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ ήμουν έξω, να σου πω την αλήθεια, σε κάτι δουλειά, σε κάτι γιατρού, κάτι είπε, και μου ήρθανε καμιά ταυτόχρονα πάνω από 5-6-7 μηνύματα, έτσι και με ηχητικά τα περισσότερα. Εγώ δεν το ήξερα και μου είπαν αυτό το πράγμα και ότι ναι, το έλεγε ρε παιδί μου 4 χρόνια και μπράβο. Και λες και εγώ. Έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα όμως, έτσι άργησε ο κύριος Καρυπίδης. Άργησε, έγινε και ελπίζω να το συνεχίσει. Όχι, δεν υπάρχει ελπίζω. Δεν υπάρχει ελπίζω. Πρέπει να το συνεχίσει γιατί δεν νομίζω να αλλάξουν μυαλά. Ξεφτύλα θα γίνει. Όχι, όχι. Πάω, ας πούμε, εγώ και πιστεύω και ο κόσμος του Άρη, δεν έχουμε πρόβλημα κάποιο μέσο να παίζει ΠΑΟΚ. Μην πας να τρυπήσεις τον άλλο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μην πας να τρυπήσεις τον άλλο. Και γίνεται χρόνια τώρα από τότε που είχαν συχνά καλεσμένη μια κυρία που είναι στην ΕΕΑ. Από τότε. Το 16. Για τη Μαρούπα, έχει 3,5 με 4 χρόνια και μπορώ να πω. Τα έχω πει τα δύο, τα μεγάλα, τα τεράστια παραδείγματα, τα οποία είναι εκτός από το βιντεάκι αυτό το που διέρευσε, έτσι. Ναι. Τα άλλα δύο είναι πραγματικά εξωπραγματικά. Είναι εξωπραγματικά τα δύο. Τα άλλα τα παραδείγματα. Και έτσι, τέλος πάντων. Με το καλό εντός εβδομάδας που λέμε, άντε στις αρχές της επόμενης να κλείσει και το θέμα ναι, το μπαν είναι. Θα κάνει και συνέντευξη τύπου. Μετά, και να τα πει. Ναι, πρέπει να βγει ο πρόεδρος να μιλήσει. Και να πει,
Όχι, να, να μιλήσει καταπή... πρώτα να πει για την ομάδα. Αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Για την ομάδα, βέβαια. Έτσι. Η σειρά είναι ομάδα, παίχτες, ανανεώσεις, διακανονισμοί και μετά τους πλακώνεις αυτούς και την ΕΠΟ. Έτσι, έτσι, συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, αρκεί να έχει στοιχεία, γιατί είναι καλή ευκαιρία. Είναι καλή ευκαιρία. Και κλείνοντας, δυστυχώς, το θέμα είναι με αυτό το μέσο. Εγώ την, άκουσα την ανακοίνωση, τη διάβασα και τη διάβασα και 2 και 3 φορές. Δυστυχώς, τη γράφει ένας που θεωρείται αριανός, έτσι. Εγώ δίνω ένα 0-5. Κατάλαβα, άκουσα εγώ δεν πολλές... γράφει όνομα πάντως. Όνομα δεν γράφει. Είναι, δεν γράφει, απλώς είναι... προχθές... πες το. Ναι. Εννοείς το ίδιο... το σελίδο ναι. Έχει ένα άρθρο που είναι παρόμοιο ύφος και φαίνεται ποιος το... Θόδωρε, εσύ, επειδή μου ακούς και από τα προηγούμενα μέσα τα, που, τα οποία ήμουν έτσι τα κυτρινόμαυρα, εγώ πραγματικά το λέω και το πιστεύω, δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε τι ομάδα είναι ο άλλος. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή μιλάς εσύ ο Θόδωρος και επειδή είσαι αριανός ό,τι λες είναι σωστό και άμα βγει ένας παοξής και ό,τι μου λέει είναι λάθος. Εγώ δεν το βλέπω έτσι πραγματικά. Βλέπεις εσύ αριανούς να λένε για το Λίμπερο, δεν λέει κανείς τίποτα. Όλοι τα έχουν με το συγκεκριμένο μέσο. Δεν είναι τυχαίο. Να δούμε. Δεν είναι τυχαίο. Είπαμε. Δεν υπάρχει αυτό πάντως που είπες. Να δούμε αν του χρόνου που είπες στην επόμενη χρονιά εννοείς που δεν είναι και. Καλά, δεν υπάρχει. Αν γίνει κάτι διαφορετικό, φίλε, μιλάμε για τεράστια ξεφτύλα θα είναι. Θα είναι τεράστια ξεφτύλα. Αν ήταν μόνο για ένα μάτς. Δεν το νομίζω όμως, έτσι. Δεν νομίζω. Έχουμε τώρα σοβαρότερα, αλλά να τα βάλει σε μια σειρά. Να, τον ακούσουμε τον πρόεδρο τι έχει να πει, γιατί έχουν γίνει και κάποια λάθη και παραλήψεις και από τον ίδιο, έτσι. Μπορεί άθελά του, μπορεί τέτοιο. Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Και πρέπει να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα λάθη. Τα έχουμε πει και για τους προηγούμενους ιδιοκτήτες της ομάδας. Βλέπω όμως ότι επαναλαμβάνονται τα λάθη, Φόδωρε, έτσι, και πρέπει να τα λέμε και τα λάθη. Έτσι, κοίτα, όχι. Εδώ είναι και το θέμα που λέμε τη στελέχωση και τη οργάνωση. Αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, έτσι. Θα ακούσουμε τι έχει να πει και εδώ πέρα είμαστε για να σχολιάσουμε. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζάχο. Ποιος Τέλειος, δεν είναι μόνο Ζάχος, Τέλειος Παπαντονίου, Πάουκ Ντέι. Ναι, για χαρά. Ζάχο άκουσα, οπότε... Ναι, και Ζάχο. Δεν πειράζει, ναι. Εντάξει, και ήδη μας, μαζί κάνουμε την εκπομπή. Δεν το ξέρω το παλικάρι, τώρα... Εντάξει, εντάξει. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Συγκριτικά με τον προηγούμενο που είπε ότι δεν αναφέρεται, υπάρχει ο σταθμός, σε ξέρω, σε παρακολουθώ και από τα προηγούμενα μέσα που... Που ήμουνα, ναι. Είναι κάτι το οποίο εμένα με ενοχλεί τρομερά, δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος του σταθμού ο οποίος είναι από τις 3 μέχρι τις 5, ο οποίος βγαίνουν διάφοροι ακροατές, χλεβάζουν ουσιαστικά την ομάδα, χλεβάζουν τον πρόεδρο και το μόνο που κάνει είναι να κάνει πλακίτσα, ας πούμε, για το... και να συγγνώμη. Γελάει, ας πούμε... Συγγνώμη, λες για το Λίμπερο μιλάς τώρα, έτσι. Ναι. 3 με 5 και 12, συγγνώμη, όχι 12, 11 τώρα μετά από εμάς, μέχρι όσο πάει, είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Γιώργος Αγόρας, έτσι. Ακριβώς. Και οι εκπομπές... Και... Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πες. Αυτός λοιπόν ο κύριος, εμένα προσβάλλει την αισθητική μου. Δηλαδή πολλές φορές εκνευρίστηκα, φαντάζομαι και εσύ το ίδιο, με τον τρόπο στον οποίο δέχεται... όλους αυτούς που μιλάνε με τόσο χλεβαστικά λόγια για τον Άρη και χωρίς αντιδρά και μάλιστα θα σου απαντήσω. Συμμετέχει και στην καζούρα. Εμένα αυτό το πράγμα με θλίβει, διότι από τους 33-33-33 ξέρω τι να περιμένω. Από κάποιους δυστυχώς που έχουν μείνει μοναδικοί μετά το κλείσιμο των υπολείπων να υπάρχουν στα Ερτζιανά της πόλης και να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά, δεν τη δέχομαι. Λίγο που είναι και έμπειρος. Ωραία, λίγο το όνομά σου, λίγο, γιατί δεν σε κρατώ ονόματα. Πες μου λίγο το όνομά σου στην αρχή. Ανέστη. Μία ερώτηση να σου κάνω, γιατί εγώ ακούω τις εκπομπές και πραγματικά δεν είμαι ούτε δικηγόρος, θέλω να γίνω του Γιώργου Ζαγόρα. Εδώ πέρα θα είναι μετά. Θεωρείς ότι αυτό γίνεται μονόπατα, δηλαδή το κάνει στον Άρη ή το κάνει και προς όλους? Να σου πω κάτι. Παίζει ρόλο αυτό όμως που λες. Πρόσεχε, γιατί πρόσεχε. Οι εκπομπές. Ναι, γιατί. Ναι, πες μου. Όταν σήμερα το μεσημέρι αποκαλεί τον πρόεδρό μου ψευτοφόδωρο κάποιος ακροατής και δεν το συνετίζει, ενώ το αντίστοιχο δίπλα δεν το λέει μπιε-μπιε, το λέει δεν ξέρω εγώ τι, δεν τον αποκαλεί με κάποιο τρόπο, ή όταν γίνεται κάποιος συναριανός να μιλάει, προσπαθεί να το συνετίσει.
και να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο για τον... δεν αφήνει μάλλον να απαξιωθεί ο πρόεδρος του αντίπαλου σωματείου. Ωραία. Εγώ το θεωρώ ότι δεν λειτουργεί με τα ίδια μέτρα, ίδια σταθμά. Ωραία. Πρώτον αυτό. Γνώρι, και συνέχι. Δεύτερον το εξής, ότι πολλές φορές γίνεται μία καζούρα, η οποία καζούρα, okay, να καθίσω να ακούσω η καζούρα κτλ. Αρκεί να είναι ισομερής. Πώς το λένε, πώς το έλεγε παλιά ο Στάκιας, το καρπούζι στη μέση. Στη μέση, ωραία. Ωραία, Ανέστη, εγώ... Εκεί να το δεχτώ. Όταν ξέρω όμως ότι δεν γίνεται αυτό εντέχνος και εξόφθαλμα, γιατί δεν είμαι ούτε 20 ούτε 30. Είμαι στην ηλικία του και λίγο πιο μεγάλος και από σένα. Ναι. Καταλαβαίνω πώς ακριβώς λειτουργούν. Καταλαβαίνω λοιπόν πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ωραία, εγώ και να σου πω. Ένα βράδυ έτσι τσατισμένο στον πήρα, ξέρω, μια μισή ώρα τηλέφωνα, γιατί ήταν η μοναδική φορά που μίλησα μαζί του, γιατί το ξέρω και από το σχολείο κιόλας. Από την εποχή, τέλος πάντων, από άλλες εποχές. Στο ίδιο σχολείο δηλαδή, αλλά ωραία. Δεν είναι επιπροσωπικού. Αλλά δεν είναι επιπροσωπικού. Είναι, με ενοχλεί στην αισθητική μου ο χλεβασμός τον οποίο αφήνει, δηλαδή αφήνει κάποιους, οποιουσδήποτε, δεν ξέρω, χύψη, να ξεσκίζουν τον πρόεδρο μου. Αυτό δεν το δέχομαι. Ωραία. Ανέστη, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι θεωρώ ότι μπορείς να βγεις στον Γιώργο τον Ζαγόρα και να του πεις αυτά τα παράπονα σου πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ, τουλάχιστον εγώ σου ακούω, γιατί δεν μπορώ να τσακώ όλες τις εκπομπές, θεωρώ ότι το ίδιο που κάνει για τον Άρη το κάνει και για τον ΠΑΟΚ. Έτσι θεωρώ δεν εγώ. Το κάνει, δεν το κάνει. Ωραία, εντάξει, δεν το κάνει. Έτσι θεωρώ εγώ. Και επαναλαμβάνω, ακόμη και ακριβώς έτσι να είναι όπως τα λες. Επαναλαμβάνω εγώ, το πρόβλημα με το Μετρόπολης δεν είναι αν κάνει κάποιος καζούρα ή έστω και πιο χοντροκομμένο, όπως το λες εσύ. Καλά, εκείνα, εδώ μιλάω για πόλεμο. Μιλάω για πόλεμο, δηλαδή θεωρώ. Ναι, εντάξει, ότι αν πεις, ας πούμε, κάποιος από εκεί, πάτα το κουμπί να εξαφανιστεί ο Άρης, θα το πατήσουν και θα χορεύουν πάνω. Αυτό, αυτό με αυτό, ναι, που περιγράφεις εσύ έχει τεράστια διαφορά. Όχι για να υπερασπιστώ αυτό του. Αυτό ισχύει και να σου πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Γιατί γνωριζόμαστε μέσα στην πόλη όλοι. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Παλιότερα είχα πει και σε κάποιον άλλον παραγωγό, ας πούμε, το αντίπαλο του Μάτιου. Και του πάει το έτοξι. Σιγά ρε φίλε, μη σε πιέσαι και ο πόλος για τον Άρη. Δηλαδή, ναι, είχε ένα δακρύβρεχτα σχόλια. Αμφίδρομο δεν αυτό. Πιστεύω ότι κανένας από τους παραγωγούς της αντίπαλης ομάδας θα στεναχωρηθούν από την Άρη, όπως δεν θα στεναχωρηθώ και εγώ για αυτούς. Κάθε δεδομένο είναι αυτό. Δηλαδή, ας μην είμαστε υποκριτές. Ας είμαστε αληθινοί με αυτό που θέλουμε. Και κλείνοντας, να πω το εξής. Ότι αυτή η ομάδα, αν θέλουν αυτή τη στιγμή να κερδίσουν το σεβασμό των σκεπτόμενων ανθρώπων της ομάδας, παρακαλώ, πρώτον, να σέβονται την αισθητική, να σέβονται με τον τρόπο στον οποίο μιλάνε οι ίδιοι ή αφήνουν κάποιους άλλους να μιλάνε για τον πρόεδρό μου, για την ομάδα μου. Mm-hmm. Δεύτερον, να δώσουν το χρόνο και να είναι ειλικρινείς. Να μην είναι τόσο δίθεν. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Ανέστη. Και εγώ, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Και να σε προτρέπω να πάρεις την εκπομπή, λέω εγώ, και να πεις αυτά τα που είπες και σε μένα και στον Γιώργο τον Ζαγόρα. Θεωρώ πάντως, γιατί ο Γιώργος το λέει, ότι οι εκπομπές του και οι μεσημεριανές και οι βραδινές είναι περισσότερο για να περνάμε καλά, έτσι, για να υπάρχει διασκέδαση. Βέβαια, αυτό από αυτό που περιγράφεις εσύ έχει μια διαφορά. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε ούτε για καζούρα, ούτε και για λίγο πιο περισσότερη καζούρα. Εδώ μιλάμε για πόλεμο και μιλάμε για. Είναι αυτό που περιέγραψα και προηγουμένως. Δεν θέλουν να υπάρχει ο Άρης συγκεκριμένη, ρε φίλε. Δεν είναι κακό. Κι εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, αν ήταν στο χέρι μου, να είναι στην ΩΜΕΓΑ Εθνική. Δεν είναι κακό. Άλλο αυτό και άλλο να λέω εγώ ότι είμαι 33-33-33 προς όλους και να κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο, για ένα λεπτό, γιατί τον πήρα το φίλο. Εγώ προτρέπω, Ανέστη, να πάρεις όμως μετά και στον Γιώργο τον Ζαγόρα. Να ξέρεις ότι θα σε ακούσει με προσοχή. Λοιπόν. Το πιο σωστό αυτό είναι. Ναι. Πάμε, έλα φίλε μου. Είναι, καλά, καλησπέρα. Είναι ακριβώς 11, αλλά σου δίνουμε 1-2 λεπτά και θα τα πάρεις. Εντάξει, δεν θα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Sorry, εγώ σου ζητάω συγγνώμη, 2 λεπτά τα έχεις άνετα. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, πρώτον και κύριε, για τον προηγούμενο φίλο, ο Γιώργος ανοίγει γραμμές. Έτσι. Μπορεί να το πάρει δουλειά. Έχει να τελειώνει η φασαρία. Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά τώρα, θα σταθώ λίγο στην οτροπία τη δική σας και τη δική μας. Είσαι δηλαδή, ο Παύλος με το ταξί. Έλα ρε Παύλο, έλα σ' ακούμε. Έλα,
Καλά να περάσει και ο Τάσος στις διακοπές του. Πάμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να μάθουμε να είμαστε αντίπαλοι τα 90 λεπτά του αγωνιστικού του αγώνα, του αγωνιστικού χρόνου. Μόνο εκεί. Όλοι έχουμε ένα φίλο Αργανό, όλοι έχετε ένα φίλο Παοξή. Σωστό είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα, παιδιά, έτσι. Όταν γίνει αυτό θα μπορούμε να δούμε ακούνε... και κόσμο και κόσμο και από τους δύο στο ίδιο γήπεδο, έτσι. Όταν γίνει αυτό. Μας ακούνε, μας ακούνε παιδιά από κάτω και γελάνε. Ναι. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα μας ακούνε και γελάνε. Εγώ θέλω τον Άρη στην ΑΕΚ, το θέλω και δυνατό. Αν είναι ο Άρης δυνατός, θα είμαι και εγώ δυνατότερος, θα γίνω και εγώ δυνατότερος. Έτσι. Ισχύει εν μέρη αυτό. Να λέμε τα πράγματα εν με το όνομά τους. Ωραία. Αυτό ήθελες να πεις μόνο, Παύλο. Νομίζω... Και το τρίτο που θέλω να πω, και το τρίτο και το κυριότερο που θέλω να πω είναι για τους Άγγλους διαιτητές. Όχι ρε παιδιά. Δεν θέλεις. Τρία πέναλτι μου έδωσε. Τρία πέναλτι μου έδωσε. Κάτσε καλά να πούμε. Ένα ακόμη έπρεπε. Τέσσερα ήταν. Σου έκανε και σκόντο ένα. Ναι, έπρεπε να δώσει και τέταρτο. Ήταν ένα ακόμη που το έπνιξε το ένα. Το έφαγε. Και έπνιξε και το φάουλ τα τελευταία. Το φάουλ το έπνιξε. Το φάουλ το έπνιξε. Όντως. Το φάουλ το έπνιξε. Γιατί εκείνο άμα έγραφε θα κλαίγανε. Το φάουλ το έπνιξε. Όπως βλέπεις είμαι δίκαιος. Το έπνιξε. Το φάουλ ήταν φαουλτάρα. Έτσι. Ένα φάουλ το μπορεί να σου δίνει και την πρόκληση. Όντως. Λοιπόν, καλό τριήμερο σε καλό βράδυ σε όλους και θα τα πούμε και πάλι. Να σε καλά, να σε καλά Παύλο. Ciao. Να σε καλά. Λοιπόν, επίλογος, ήθελες να πούμε και για βάση. Γελάει ο κόσμος. Κράτα το για την Παρασκευή. Πρώτο Θεός να είμαστε εδώ την Παρασκευή όμως, γιατί ξέρεις και ξημερώνει και μας ξημερώνει. Την Παρασκευή νομίζω θα έχει... Θα έχουμε και αγωνιστική δράση. Σωστά, θα έχουν παίξει και τα παιχνίδια. Θα έχουν μείνει μόνο τα παιχνίδια της Κυριακής. Θα πούμε και κάτι παραπάνω, ας πούμε, για μπασκετάκι. Καλά, καλά. Μην μποτάρεις αυτό, γιατί θα σχολιάσουμε τα μάτς Τετάρτης. Να πούμε για τα μάτς τελευταίες αγωνιστικής. Ό,τι άλλη επικαιρότητα υπάρχει. Να πούμε και για μπάσκετ. Δύσκολα, ναι. Δύσκολο, σε βλέπω. Δύσκολο. Nice. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τα διαδικαστικά και να κάνεις τον επίλογο. Να ευχαριστήσουμε την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Care Class. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλάσσινα έχουν την τιμητική τους, σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, χειρολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο χωρίς κασκολογάβρος, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρ και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Care Class με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών ένα με Θεμιστοκλήσο Φούλη 76 λίγο μετά το ΣΑΡΚ η διεύθυνση της ψαροταβέρνας Care Class και για τα ρεζερβές σας, για τις κρατήσεις σας 2310-413-230. Επαναλαμβάνω 2310-413-230. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο γνωστό στη Νέα Πολη με τις σούβλες και σχάρες, όλα στα κάρβουνα. Να διαβάσω ενδεικτικά μερικά: κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κότσι σούβλας, ο κότσι, κότσι, καλά είσαι. Πατατόπιτα, μανιτάρι, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, σουτζουκάκι του Κωστή, πασέτα, την έσφαξα την πασέτα. Μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι γεμιστό λουκάνικο του χωριού και πολλά άλλα που μπορείτε να βρείτε, επαναλαμβάνω, στο στέκι του Κωστή. Delivery, αυτό είναι το σημαντικό, 2310-620-727, επαναλαμβάνω το delivery, 2310-620-727, Ανδρέα Παπαδρέου 113, στην Νεάπολη. Αυτοί ήταν οι δύο υποστηριχτές εκπομπής. Θα καταπιώ την γλώσσα μου. Λοιπόν, τι να κάνουμε, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Άλλωστε αυτά τα δημοσιογραφικά, αυτά τέτοια. Αυτά δεν μου αρέσει και εμένα. Έγινε ρε φίλε, τι θέλεις, έγινε. Μπορεί να έρθουμε να και λόξικα. Τι κάνουμε, λέει. Επειδή είμαστε στον αέρα. Οπότε μην και χτυπήσω άλλο που είχα το πόδι και με λέει ο Μπουγάτσας. Μου λέει ο Μπουγάτσας, στον αέρα είμαστε. Εκείνη την ώρα μου ήρθε να τσιρίξω να με ακούσουν από εκεί που είμαστε στην Αμερική και ο άλλος μου λέει στον αέρα είμαστε. Και τι να κάνω που είμαστε στον αέρα. Να μην τσιρίξω. Δεν τσιρίξα. Τον πόνο πετάχτηκε το κεφάλι μου 5 μέτρα. Και είμαστε στον αέρα μου. Και ποιο μου το είπε, ο Μπουγάτσας, που έχει κάνει 1832 εκρήξεις μέσα στον αέρα. Τέλος πάντων. Μία έχει μείνει στην ιστορία. Ποιο? Η έκρηξη του Μπουγάτσα είναι μία. Βλακίες, δεν την απαντήσω! Ναι, ναι, αυτή έχει μείνει στην ιστορία. Έχει κάνει κι άλλες, αλλά αυτή είναι. Έφαγε 4 συλλαβές και 8 φωνήεντα σε αυτό. Εντάξει. Ό,τι καλή. Λέει, βλακίες λες, τι να απαντήσω. Αλλά σου είπα, έκοψε κάποιες συλλαβές. Για να το πω σε τα κομματιά.
Αφού βλακίζεις δεν απαντήσω. Το έκανε λίγο, ναι, εντάξει, το έκανε λίγο και λίγο, όντως είχε δίκιο εδώ στην Γκάζη. Λοιπόν, απίλογος. Μεγάλες στιγμές. Τι να πω, εγώ ουσιαστικά εντάξει, περιμένουμε να δούμε και την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off. Ευελπιστώ ο ΠΑΟΚ να τελειώσει την υπόθεση της δεύτερης θέσης με την νίκη, καθώς αν παρουσιαστεί έτσι όπως παρουσιάστηκε στο Καραϊσκάκη δεν έχει θέμα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να χάσει βαθμούς από αυτή την ΑΕΚ. Τώρα εγώ και πέρα, τώρα το παιχνίδι με τον Άρη. 0-2 θα είναι, εντάξει. Είστε και κερί, παντρεύεται ο άλλος. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα χάσει ο Άρης από τον Παναθηναϊκό. Όχι, εγώ είπα για το ΠΑΟΚ Άρης. 0-2 σου είπα. Θα τα πούμε την Παρασκευή έτσι, έτσι. Αυτά. Τώρα... Ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο. Να απαντήσω και τον Μιχάλη που λέει: υπάρχει αντί για κοντοσούβλη και μακρυσούβλη. Υπάρχει, ρε Γερμανέ. Εκεί στη Γερμανία πού να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Να ευχαριστήσω τον Στέλιο. Την Παρασκευή πάλι πρώτο Θεός θα είναι ξανά ο Στέλιος. Αύριο τα παιχνίδια από τις 7 μέχρι τις 9 και κάτι θα είμαι εδώ για να σχολιάσουμε με τους Χρήστανθο Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μένετε συντονισμένοι πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 από μένα και από τον Στέλιο Παπαντονίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.